Λοιπόν, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Τώρα έχουμε βγει με τον κύριο Γαβρίλο, ο οποίος είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην Αργολίδα. Καλησπέρα, κυρία Βούλτεψη. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Γαβρίλο. Καλησπέρα, κύριε Σκανδαλίδη. Καλησπέρα σας. Ο Σκανδαλίδης, ένα ιστορικό στελεχός του ΠΑΣΟΚ, θα μας πει πολλά απόψε, γιατί έχει περάσει και πολλά. Έχετε δει τα μάτια σας. Η Σοφία είναι πιο μικρή, βέβαια. Δεν. Και ο Μπάμπης Παπαπαναγιώτου, επίσης βετεράνος της δημοσιογραφίας. Καλησπέρα. Καλησπέρα στον Ελεύθερο Τύπο και τα λοιπά. Βγάλε με σύνταξη να τελειώνουν, άντε. Όχι, σύνταξη πώς θα πάρεις. Θα το πάνε στο 630 τώρα. Σύνταξη πού να πάρεις σύνταξη. 85 θα πάρει. Δεν θα βγούμε ποτέ τότε. Όχι. Λοιπόν, σύνταξη στο 85. Θέλω να ξεκινήσω, Μπάμπη, από σένα με το νέο κόμμα. Έγινε το νέο κόμμα, αναμένα με το όνομα ουσιαστικά είχε γίνει. Το όνομα είναι Νέα Αριστερά και είχε και μια διαρροή στην ψηφοφορία το νέο κόμμα. Δεν ψήφισε ο μουσουλμάνος ο ένας για τα... Για τα κόκκινα δάνεια. Για, ναι, γιατί επειδή είπαν αυτοί παρών, αυτός είπε... Η 11, υποτίθεται η Νέα Αριστερά, ψήφισε παρών, ναι. Σε αντίθεση με το ΣΥΡΙΖΑ που ψήφισε κατά. Κατά. Και ο ένας μουσουλμάνος βουλευτής είπε κατά. Είπε κατά. Ναι, αλλά μετά το διόρθωσε, λέει, παιδιά, έκανα λάθος, ήταν επιστολική η ψήφος, έλειπα. Εντάξει, ας του δώσουμε μια ανοχή. Έτσι, πάντως... Πρώτη μέρα είναι. Πρώτη μέρα είναι, εντάξει. Καλά, πρώτη μέρα προσέχεις, δε μόστερα, κάτσε με συγχωρείς. Ποια εικόνα έχεις? Λοιπόν, το ρεπορτάζ, δε. Καταρχήν, ήταν δύο τα ονόματα, επικράτησε αυτό και νομίζω ότι επικράτησε από ό,τι μαθαίνω κυρίως για να μην υπάρχει η ευθεία παραπομπή στο Μακρόν με το αριστερά μπροστά, που ήταν το εναλλακτικό σύνθημα, όνομα. Είναι ένα βέλος το οποίο κανείς μπορεί να το δει και σαν ανθρωπάκι που περπατάει. Ναι. Έχει κόκκινο και έχει και πράσινο. Το σήμα. Το σήμα. Νομίζω ότι τα λέει... Γενική, αν το βρούμε, να το όλα. Δείξουμε το σήμα. Ναι. Ναι. Τα λέει όλα. Δηλαδή, αυτά που θέλει να πει, δεν ξέρω αν είχαν χρόνο, αν θα μπορούσαν να κάνουν κάτι πιο καλέσιτο, ας πούμε, και πρωτότυπο, χωρίς να σημαίνει ότι δεν είναι. Αλλά εντάξει, το βασικό, αυτό που παίζει ρόλο, είναι να δούμε τι θα λένε. Να σηματοδοτεί αυτό. Πιστεύεις ότι, επειδή είμαστε σε μια φάση τώρα, και αυτή η ερώτηση είναι και για τους τρεις σας, σε μια φάση όπου στη Βουλή θα συζητηθούν οικονομικά ζητήματα, έχουμε το φορολογικό νομοσχέδιο, έχουμε και τον προϋπολογισμό, ο οποίος θα συζητηθεί. Ο κύριος Χαρίτσης, ο κύριος Σταφάκης, η κυρία Αχτσιόγλου είναι τα πρόσωπα που πρωταγωνιστούσαν να φτιάξουν το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ το οικονομικό. Αυτή δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Αυτό το πρόγραμμα το έχει ο ΣΥΡΙΖΑ που λέει το ακολουθώ. Αυτή θα μιλήσει. Ο Χαρίτσης και η Αχτσιόγλου σίγουρα θα μιλήσει, και ο Τσακαλώτας βεβαίως, τον ξέχασα, θα μιλήσουν για τον προϋπολογισμό. Και αυτοί το ξέρουν το μάθημα τώρα. Καλά. Πιστεύεις ότι θα κερδίσουν, συσσαγωγικά, τη μάχη στη Βουλή στο θέμα αυτό? Τώρα δεν θέλω να κάνω τέτοια εκτίμηση. Λέω, γιατί... επειδή αυτοί είχαν. Ο κύριος Παπάς που είχε αναλάβει το μεάρχης οικονομικών τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος ο Παπάς. Ναι, εντάξει, το ξέρω. Εντάξει. Κατέχει γενικά το αντικείμενο, έτσι δεν, δεν το ξέρει. Τώρα, αυτό που έχει μεγάλη... Όχι, το λέω από την έννοια ότι αυτοί είχαν συντάξει όλο το πρόγραμμα. Όλο το πρόγραμμα. Και, ουσιαστικά, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που κυβέρνησε αυτός. Έτσι, για να το πάμε λίγο... Απόψε εκεί που ήταν, με στο Σεραφείο απόψε, όσοι ήταν. Ο ΣΥΡΙΖΑ που κυβέρνησε. Ήταν όλο το πληγικό, το προηγούμενο Υπουργικό Συμβούλιο, το 2015-2019, ναι. Και γι' αυτό και υποστηρίζουν και υπερασπίζονται τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, σε αντίθεση με τον εναπομείναντα ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος δεν το υποστηρίζει ούτε τη διακυβέρνηση, ούτε τον κύριο Τσίπρα. Τέλος πάντων, εμένα... Ο Τσίπρας πήρε θέση πάντως και από την Ιταλία. Ναι, ουσιαστικά. Και αυτή σηκώνει η ερμηνεία όμως. Ναι, τι εννοείς? Λέει, τι είπα να πει, ο εχθρός είναι στο εσωτερικό. Ποιος είναι ο εχθρός? Όταν λέει ότι γιατί πολύ κατακαιρματισμό τη αριστερά. Αυτό εννοεί. Εντάξει, ναι, εντάξει. Ποιος είναι τώρα από τους δύο ο εχθρός? Αυτό φύγανε, που μάχεται προφανώς, την πολιτική του και τον ίδιο, ή αυτοί που έφυγαν από το κόμμα στο οποίο παρέμεινε? Μπάμπη, εννοεί προφανώς αυτούς που φύγανε, αφού πήγε στην κοινοβουλευτική ομάδα προχθές. Μπορούσε να πάει, εφόσον δεν έχει αποχωρήσει. Μπορούσε να έχει ίωση, ξέρω. Α, άλλο. Εντάξει. Λοιπόν, για να πάω τώρα στον κύριο Σκα... Το σήμα είναι αυτό.
κύριε Σκανδαλίδη. Το φόντο πάνω έχει πρασινίζει, γι' αυτό είπα ότι. Ά, με το πρασινίζει, έχει φάει μανία να το πρασινίζει. Άστο ρε παιδάκι μου. Γιατί ρε παιδί μου, αφού. Γιατί δεν θέλω να πρασινίζει εγώ. Θέλει ο Κώστας ο Σκανδαλίδης να πρασινίζει. Όχι. Δεν είμαι σίγουρος. Λοιπόν. Δεν είμαι σίγουρος εγώ. Λοιπόν, για να πάω στο κύριο Σκανδαλίδη. Παρατηρούμε το τελευταίο διάστημα, στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, μια υποχώρηση του ΣΥΡΙΖΑ στις δημοσκοπήσεις, στις δημοσκοπήσεις, στη δημοσκοπική υποχώρηση, γιατί οι εκλογές είναι άλλο πράγμα και θα το δούμε εκεί. Και μια άνοδο του κόμματός σας. Αυτό σας έχει δώσει, είναι ένα σήμα για σας, ότι μπορείτε να πάτε καλύτερα, ότι πάτε καλύτερα, χρειάζεται να κάνετε περισσότερα πράγματα. Και θα επιμείνω στην άποψή μου, αν μου επιτρέπετε να τη διατυπώσω, κύριε Υπουργέ, ότι το ΠΑΣΟΚ ποτέ δεν υπήρξε μικρό κόμμα. Μπορεί να γίνανε κάποια λάθη και να έφτασε σε αυτά τα ποσοστά. Δεν είναι μόνο λάθη, είναι και μια περίοδος και. Δύσκολη, ναι. Και γίνανε και λάθη και ο άλλος έδειξε τον Γιώργο. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτά μπορούν να διορθωθούν και να περάσετε μπροστά και πάλι και να έρθετε εκεί που είσαστε σε ένα κόμμα μεγάλο όπως ήταν με τον Ανδρέα τον Παπαδρέο και τον Κώστα Σιμίτη. Να σας πω, καταρχήν το θέμα των δημοσκοπήσεων είναι αυτό που λέει συχνά και ο Ανδρουλάκης, είναι μια εικόνα της στιγμής. Καλά είναι. Δεν είναι τίποτα σίγουρο, ούτε αυτά κρίνονται εκλογικά. Είναι ένα δείγμα. Είναι μια ένδειξη, ναι. Το ότι υπάρχει μια σταθερά ανωδική πορεία του ΠΑΣΟΚ, αυτό για μας είναι πολύ σημαντικό και καταγραμμένο. Γιατί είναι μεγάλη διαφορά από όταν πήρε το κόμμα ο Ανδρουλάκης. Καταγραμμένο και στις. Σε εκλογές με τη Φόβη Γεννηματά και μετά με τον Ανδρουλάκη που ανέβηκε 40% και τώρα από ό,τι φαίνεται θα ανέβει. Έχει ανέβει πολύ περισσότερο τώρα. Ναι, νομίζω ότι είμαστε από το 7-8% να πάει στο 15%. Είμαστε σε μια σωστή πορεία. Εμείς μπροστά μας έχουμε ένα αντίπαλο, τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση, γιατί εμείς θέλουμε να παίξουμε τον ρόλο της ουσιαστικής αντιπολίτευσης. Έχουμε μπροστά μας μια εκλογική μάχη μετά τις δημοτικές εκλογές και τις φεβριακές που. Πήραμε ακόμη μια ανάσα και κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Τώρα πιστεύω. Όχι, εκεί πήγατε καλά. Πάντα το ΠΑΣΟΚ είχε σε δύο επίπεδα, αν μου επιτρέπετε κύριε Υπουργέ, δηλαδή στην τοπική αυτοδιοίκηση και στο συνδικαλιστικό τομέα. Πάντα το ΠΑΣΟΚ ήταν ισχυρό. Εκεί είχε μεγάλη παρουσία, αλλά την έχανε στις εθνικές εκλογές. Για τα σημερινά, δεδομένα σχετικά με το παρελθόν, η επιτυχία του ΠΑΣΟΚ στις αυτοδιοικητικές εκλογές είναι σημαντική. Δεν είναι στάσιμο, ανεβαίνει. Ναι. Εγώ σχετικά το βλέπω. Δεν το εντάξει, βλέπω. Εντάξει. Παραδέχομαι ότι ο χώρος είναι προνομιακός για μας και η αυτοδιοίκηση και ο συνδικαλισμός. Αλλά θέλω να πω ότι είμαστε σε μια φάση όπου η πορεία μας έχει μια σταθερή, ας πούμε, κατεύθυνση. Και επειδή οι πολιτικές εξελίξεις δεν είναι πάντα γραμμικές, δηλαδή δεν σημαίνει ότι ανατρέπονται οι συσχετισμοί σε ένα μήνα και σε δύο μήνες από τότε που ανέλαβε ο κ. Μητσοτάκης και πήρε αυτή την πλειοψηφία και έδειξε αυτή την κυριαρχία που δείχνει. Όχι, και φαίνεται. Που δείχνει ότι έχει. Έχει μια κυριαρχία. Έτσι, αλλά είναι και η ίδια συγκυρία που οδηγεί τελικά στις ανατροπές και στις αλλαγές. Λοιπόν, πιστεύουμε εμείς ότι στις επόμενες ευρωεκλογές θα έχουμε ένα πολύ πιο σημαντικό ποσοστό. Κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις μπορεί να κάνουμε και ένα σημαντικό άρμα. Ωραία. Κύριε Γαβρίλο, βλέπουμε το ανάποδο, το δικό σου κόμμα να χάνει έδαφος. Πάντα μιλάω για τις δημοσκοπήσεις. Και σήμερα είδα μια αντιφατικότητα στις δηλώσεις του Προέδρου σας. Δηλαδή, πριν από λίγο καιρό, όταν είχε ερωτηθεί για το ποιο ποσοστό θα είναι ικανοποιημένος, ποιος είναι ο πύχης δηλαδή, για τις ευρωεκλογές, είχε πει το 17%. Απόψε στον Αλφα, στον Αντώνη τον Σδρόιτερ, τον καλό φίλο και συνάδελφο, είπε ότι ο στόχος είναι να κερδίσουμε τις ευρωεκλογές. Με 17% που είχε πει, δεν κερδίζει τις ευρωεκλογές. Γιατί πρέπει οι άλλοι να καταρρεύσουν. Δεν φαίνεται όμως στις δημοσκοπήσεις να πάει στο 16 Νέα Δημοκρατία, στο 14. Το ρώτησε τι σημαίνει γι' αυτό νίκη όμως. Όχι. Δεν το ρώτησε. Κύριε Χατζή, είναι γεγονός ότι. Κύριε Σκανδαλή, θα κερδίσουμε, σου λέει. Συγγνώμη. Κύριε Χατζή, είναι γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία από το 2012 βρέθηκε τους τελευταίους μήνες. Απαντήστε μου στο ερώτημα. Ναι, θα σας απαντήσω. Απαντήστε μου πρώτα στο ερώτημα και μετά κάντε ό,τι θέλετε. Απαντήστε μου στο ερωτηματάκι μου αυτό. Δεν έχω ακούσει αυτή, γιατί ήμουνα στη Βουλή. Τι ψέματα σας πω. Όχι, το θεωρώ ότι έχει υποθεί όπως το λέτε. Νίκη, το βίντεο, νίκη, ασφαλώς ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα εννοεί ότι θα μπορέσουμε να έχουμε τα αποτελέσματα των δύο πρόσφατων εκλογών. Θα κερδίσουμε τις ευρωεκλογίες, είπε, ή θα κερδίσουμε στις ευρωεκλογίες. Και θα δώσουμε ανασυντασσόμενη τη μάχη. Θα δώσουμε ανασυντασσόμενη τη μάχη για να κερδιθεί.
πάντα όταν είσαι στην αξιωματική αντιπολίτευση. Δίνεις μια αναμέτρηση. Ναι, αλλά πριν από λίγες μέρες είχε πει ότι ο πύχης είναι μόλις το 17% είχε πει. Εντάξει, κύριε Χατζή, εγώ σας λέω ότι όταν είσαι αξιωματική αντιπολίτευση, δίνεις μια μάχη, κύριε Παπαδάκη. Δίνεις μια μάχη για να κερδίσεις. Καλά, εντάξει, το ίδιο λέω και εγώ τώρα. Θα πεις και 17 και 20 και 25. Όμως ρωτήθηκε επίμονα από τον συνάδελφο τον κύριο Σρόιτερ. Ποιο ποσοστό θα θεωρήσει η ΙΤΑ ούτως ώστε να αποχωρήσει. Και εκεί, στο τέλος, γιατί έγινε μια κουβέντα ολόκληρη, κατά τη γνώμη μου προέκυψε το συμπέρασμα ότι όποιο ποσοστό και να πάρει, δεν προτίθεται να αποχωρήσει. Καλά, σε ευρωεκλογές είναι, δεν είναι ευρωεκλογές. Όχι, μισό λεπτάκι, γιατί έχει μια διαφορά. Το βάζω 17% στόχο και, και 5 να πάρω, που λέει ο λόγος. Υπερβολή. Αλλά είπε θα κερδίσουμε μετά, να πάρω. Λέμε, ναι, παιδί μου. Αλλά σου, αν δεν κερδίσει, πάρει μονοψήφιο, δεν φεύγει. Και κάθε τέτοια κυρία βούλτευση με αυτά που ακούει και μου κάνει εντύπωση. Σε σενάρια, κάθε αρχηγός ενός πολιτικού φορέα κρίνεται πάντα στις εθνικές εκλογές. Αλλά παίζει ρόλο όμως. Παίζει ρόλο και αυτό. Και τα ποσοστά. Κοιτάξτε να δείτε, δεν ξέρουμε ακόμη και το πρώτο κόμμα ποιο θα είναι και τι ποσοστά θα έχει. Πού. Στις ευρωεκλογές, που συνήθως τα κόμματα στις ευρωεκλογές πάντα έχουν μικρότερα ποσοστά από αυτά που καταλαμβάνουν στις ελληνικές εκλογές. Δεν βλέπω διαφορά αλλά, και εγώ στο πρώτο κόμμα, γιατί δεν αλλά εμένα επιτρέψτε μου, κύριε Χαζή, με σεβασμό στο ερώτημά σας προσπάθησα να απαντήσω έτσι όπως εγώ αντιλαμβάνομαι. Κάνατε φιλότιμη προσπάθεια, αλλά δεν μου απαντήσατε. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκε από το 2012, τις τελευταίες 50 μέρες, στη χειρότερη του κατάσταση. Μια μεγάλη εσωστρέφεια. Σωστά, σωστά. Κοιτάμε να την αφήσουμε πίσω, προχωράμε μπροστά. Υπήρχε και δημοσκόπηση της Κυριακής που μας έδειχνε ότι ήμασταν δεύτερο κόμμα, αλλά δεν νομίζω ότι έχει σημασία αυτό. Όχι, στον ντοκουμέντο την είδα. Ναι. Σημασία έχει ότι εμείς πηγαίνουμε προς το συνέδριό μας να συζητήσουμε. Δεύτερο κόμμα με 14%, όχι. Ναι, να δούμε τι έφτεξε και είχαμε 4 συνεχόμενες εκλογικές ήττες. Δεν ήταν μία και δύο. Ευρωεκλογές 2019, εθνικές εκλογές, εκλογές τώρα του Μαΐου, εκλογές του Ιουνίου. Συνεπώς πρέπει να συζητήσουμε και δεν φταίει ο ελληνικός λαός τι εμείς δεν κάναμε σωστά, γιατί δεν απαντήσαμε στις ανησυχίες του κόσμου. Κυρία, και από αυτό θα κρυθούμε και το νέο κόμμα που φτιάχτηκε. Ξέρετε, όλοι κρινόμαστε από τις πολιτικές μας. Αυτή είναι όλο το Υπουργικό Συμβούλιο του Τσίπρα. Σήμερα καταψηφίσαμε ένα νομοσχέδιο αυτό για τα δάνεια. Αυτό για τα δάνεια. Και τι είπαμε, ότι δεν προστατεύεται η πρώτη κατοικία, ότι δεν δίνεται το δικαίωμα στους δανειολήπτες να αλλάξουν το νόμισμά τους σχετικά με το ελβετικό και ότι στηρίζονται ουσιαστικά οι σέρβισες. Οι πρώην συντροφοί μας αποφάσισαν σε αυτό το θέμα, τη διάταξη αυτή που αφορούσε τους σέρβισες, να ψηφίσουν παρόν. Εμείς λέμε είμαστε απέναντι σε τέτοιες λογικές που δεν στηρίζουν το δανειολήπτη και αντίθετα στηρίζουν τους σέρβισες. Ήταν ένα θέμα που εκεί διαφοροποιηθήκαμε με τους πρώην συντρόφους μας. Κατηγορηθήκαμε από συντρόφους σας ότι είναι η αριστερά των τραπεζών αυτή. Είπανε, μετά από αυτή την ψήφο, βγήκαν κάποιοι συνάδελφοί σας και αυτά και λέει αυτή είναι η αριστερά των τραπεζών. Μπαμπα. Είναι έτσι. Τι εννοείται, δεν το ότι ψήφισαν παρόν για τους σέρβισες και τα κόκκινα δάνεια. Μα δεν ψήφισαν κατά. Είπαν παρόν. Και λέει, να, τι πρέπει να. Ο Τσακαλώτος να ψηφίσει κατά των τραπεζών. Είπαν. Εγώ λέω, δεν ψήφισαν κατά. Να δούμε σε τι δεν ψήφισαν κατά. Στο δικαίωμα των services να λειτουργούν στην Ελλάδα χωρίς να έχουν όλα τα δικαιολογητικά, να επικυρωποιήσουν όλα τα δικαιολογητικά παρουσίας τους. Το ένα ήταν αυτό. Και το δεύτερο, να μην θίγεται ο ακατάσχετος λογαριασμός σε σχέση με την παρουσία τους στην Ελλάδα. Δηλαδή να έχουν έναν ακατάσχετο λογαριασμό και δεν πάνε να οφείλουν στο ελληνικό δημόσιο ή σε οποιονδήποτε άλλον ο λογαριασμός τους να μην κατάσχεται. Αυτό ήταν δύο διατάξεις της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας που εξυπηρετούσε ακριβώς αυτούς τους σέρβισες. Για ένα λεπτό, αφήστε τους σέρβισες. Αφήστε αυτό. Ένα λεπτό. Σε αυτή τη χώρα, με βάση το Σύνταγμα, πρέπει να είμαστε ισότιμοι πολίτες. Ναι ή όχι. Τι εννοείτε. Δεν εννοώ τίποτα. Ναι, γι' αυτό λέω ότι έπρεπε να επικυρωποιήσουν. Όχι, άλλο σας ρωτάω. Στην τράπεζα πήγα προχθές στην τράπεζα. Συγγνώμη, κύριε Γαβρίλο. Να κλείσω ένα λογαριασμό. Κύριε Γαβρίλο. Μου ζήτησε επικυρωποίηση στοιχείων. Δεν μιλάω για τις τράπεζες, δεν μιλάω για τίποτα. Εγώ μιλάω για το Σύνταγμα της Ελλάδος. Απέναντι στο κράτος. Είμαστε ήδη ισότιμοι. Είμαστε ισότιμοι. Εντάξει. Λοιπόν, κύριε Αβουλκή. Και γι' αυτό θα έπρεπε να προσκομίσουν καινούργια δικαιολογητικά. Αυτό λέμε εμείς. Κύριε Γαβρίλο, όταν εγώ πληρώνω φόρο, δεν μπορείς εσύ να μην πληρώνεις φόρο και να ζητάς να έχεις νοσοκομεία, σχολεία κτλ. Πώς θα γίνεται, δηλαδή. Για ποιο θέμα μου μιλάτε, για το νέο φορολογικό. Για τα funds. Για το νέο φορολογικό.
Τώρα όχι, δεν ξέρω. Θα σας πω μετά γιατί. Θα το δούμε πάω... και το νέο φορολογικό, γιατί καλά, τώρα τελειώσαμε. Κυρία Βούλτεψη. Ναι, ναι. Λίγο, ναι, ναι. Και βγήκατε και είπατε χαρίζετε και τα λοιπά. Λοιπόν, κυρία Βούλτεψη, παρατηρείτε ότι η Νέα Δημοκρατία πράγματι, όπως το είπε και ο κύριος Καρταλίδης, το λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή. Όλοι το λένε ότι έχει μια κυριαρχία αυτή τη στιγμή και ο κύριος Μητσοτάκης και το κόμμα σας. Αυτό όμως στην πολιτική, επειδή το ξέρετε και έχετε διατελέσει και επί σειρά τον δημοσιογράφο, πέρα από αυτή τη δουλειά που κάνετε, καμία δουλειά δεν είναι ντροπή άλλωστε. Ναι, ναι. Βέβαια. Ναι, δεν υπάρχει θέμα. Ό,τι θες μπορείς να πεις. Όχι, ναι, για τους πολιτικούς λέω. Τι εννοείς, ότι μπορούμε χωρίς πολιτική. Όχι, δεν μπορούμε, δυστυχώς. Λοιπόν, τώρα... Το άλλο είναι πολύ κακό πράγμα. Παρακαλώ, κυρία μου. Θέλω να ρωτήσω το εξής εγώ, κυρία Βούλτεψη. Έχει επαναλάβει πολλές φορές ο πρόεδρος του κόμματός σας και έχει επισημάνει τα περί ότι κάποιοι υπερβαίνουν τα όρια, ότι κάποιοι είναι, πρέπει να πατάνε στη γη, κάτι περίεργες δηλώσεις βουλευτών και υπουργών σας, κάποιες πληροφορίες που έχουμε εμείς, και Μπάμπη αν δεν είναι έτσι παρακαλώ να μου πεις δεν είναι έτσι, ότι οι βουλευτές δεν μπορούν να δουν υπουργούς, έχουν προβλήματα. Παράπονα μεγάλα. Μεγάλα παράπονα. Εγκρίνια. Αυτό το βιολί τώρα τι θα γίνει κυρία μου. Αυτό τι νομίζετε, ότι σας δίνει το 41% τη δυνατότητα να κάνετε ό,τι γουστάρετε. Λευκή επιταγή δεν έχετε, το είπε και ο πρόεδρος Μητσοτάκης. Καλά, δεν υπάρχει κανένα πληρολία γι' αυτό. Για να το καθαρίσουμε. Ρωτάτε εμένα, αυτό εγώ δεν ξέρω. Ρωτάω. Τι, εσείς δεν ξέρετε. Ναι, μου δεν ξέρετε. Ναι, δεν ξέρετε. Ή έρχεται και μάλιστα από όλα Σοφία Βούλτεψη δεν ξέρει. Τι γίνεται. Όχι, δεν το ξέρω. Δηλαδή. Μα τώρα μη μου λέτε, δεν το ξέρω. Σήμερα έγινε συνεδρίαση των τομεαχών της Νέας Δημοκρατίας με την καινούργια γραμματέα, την κυρία Σιριγκέλα. Είναι γραμματέας του κόμματος. Ναι. Ναι. Σας λέω λοιπόν ότι ένα από τα θέματα που τέθηκαν ήταν από τους τομεάρχες ήταν και αυτό. Η μεγάλη δυσκολία να συναντήσουν υπουργούς και υφυπουργούς. Μα τον παίρνει τον υπουργό και δεν υπάρχει. Τώρα, αν ισχύει αυτό, δεν θέλω καν να το σχολιάσω. Να σας το πω αλλιώς. Γιατί... Ακούστε κάτι το οποίο θέλω να το βάλετε καλά. Εσείς επειδή όπως είπα έχετε φυτεύσει και θέλω να τα ακούσουν και οι υπόλοιποι καλεσμένοι. Και ο Μπάμπη. Και ο Μπάμπης. Την Παρασκευή κάναμε μία εκπομπή για την υγεία. Η οποία έσπασε κοντέρ. Πήγε πάρα πολύ καλά στα νούμερα. Ήρθαν εδώ όλοι οι συνδικαλιστές, ήρθε η Παγόνη, όλοι ήρθαν εδώ, βγήκανε και με Skype 15 άτομα. Ζητάμε από το Υπουργείο να έρθει κάποιος και μας λένε δίνουμε συνεντεύξεις τύπου εμείς. Και πάνε σε γνωστό κανάλι επίτηδες που έχουν μια ασφάλεια, που νιώθουν ότι έχουν μια ασφάλεια, δεν ξέρω αν την έχουν, για να πούνε και να εξαγγείλουν τα πάντα. Αυτό θα το πληρώσετε. Όχι, μισό λεπτό. Και εγώ σας το υπογράφω αυτό. Να μιλήσω τώρα. Δεν πάω να μιλήσω. Αυτά είναι διάφορα περιστατικά. Τι οποία... περιστατικά είναι λίγο αυτό να μην έρχεται ένας εδώ από το Υπουργείο να υπερασπιστεί αυτά που λέγανε οι συνδικαλιστές για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, κυρία. Λοιπόν, μπορώ να μιλήσω. Λέω ότι αυτά είναι κάποια περιστατικά τα οποία δεν αρνούμε. Ενδεχομένως επικοινωνιακά να έκανα λάθος. Προφανώς. Εκεί που γίνεται μια εκπομπή για την υγεία πρέπει να υπάρχει εκπρόσωπος της κυβέρνησης για να απαντήσει. Προφανώς. Αλλά... Με ρωτήσαν ακροατές και δεν είπα τίποτα στον Ναι, ότι δεν υπήρχε η... Και εγώ το είδα. Ναι. Και λέω... Και... Τους παρακαλέσαμε να έρθουν. Την έχεις πατήσει γιατί σε βλέπω στην επανάληψη και δεν μπορώ να σε ενοχλώ. Ναι. Γιατί έχω δουλειά αυτόν τον καιρό. Δόξα σου. Λοιπόν, αλήθεια. Για συνεχίστε. Λοιπόν, θέλω να πω αυτό δεν δείχνει μια αλαζονία. Δίνουμε συνεντεύξεις τύπου εμείς. Τι λέτε. Τάκη, είναι και θέμα υπουργών πάντως. Ο κάθε ένα δεν Όχι, δεν μου το πω ξεχωρίζει. Να ρωτήσω κάτι, Βρετάκη. Δεν μου το πω ξεχωρίζει. Όταν θες κάτι για το μεταναστευτικό, με φωνάζεις. Έρχομαι. Άμα θες να μου τηλεφωνήσεις, μου τηλεφωνήσεις. Μιλάω γενικά για την κυβέρνησή σας. Μα δεν το ξέρω, παιδιά. Δεν το ξέρει. Ακούστε με. Το λέμε πρώτη φορά. Τόση δουλειά. Τώρα δηλαδή κατάλαβες. Δεν το αρνούμε. Το φαντάζομαι ότι μπορεί να συμβαίνει. Αλλά όχι ότι είναι κάτι γενικευμένο. Δεν μπορώ να το διανοηθώ αυτό το πράγμα που λέτε. Ναι, ναι. Και δεν είμαι σε θέση δηλαδή αυτή τη στιγμή. Αν μου λες να πάω να το τσεκάρω. Υπάρχει αλαζονία, ναι ή όχι, κυρία. Εγώ δεν έχω δει αλαζονία. Μπορεί κάποιο να μην αισθάνεται. Βρε παιδί μου, αυτή την άνεση. Ζείτε σε άλλη περιοχή εσείς και που δεν έχει αλλάξει. Μπορεί κάποιο να μην αισθάνεται αυτή την άνεση, γιατί δεν το δέχεστε κι αυτό. Εγώ έχω μια άνεση. Ό,τι και να μου πείτε. Έλα, κυρία Βούλτεψη. Τώρα μπορεί να μην έχει. Βεβαίω, τι αλλήμον, ελεύθερα. Όμως, ελεύθερα. Ακούστε με, να κάνει ένα σχόλιο ο υπουργό.
Στάσου, παιδί μου, τώρα μου δώσε το λόγο. Τώρα κι εγώ υπουργό. Δεν έχει σταματήσει. Δε. Όχι, μισό λεπτό. Θα τελειώσω. Είναι παλιότερο αυτό. Περίμενε, εντάξει. Είσαι πιο νέα και θέλω να. Εδώ, κοιτάξτε. Αν αυτή είναι η συζήτηση, να κάνουμε μία συζήτηση όλοι μαζί για το τι είναι αλαζονία, για το πώς φέρνει. Όχι, δεν είναι αυτή. Είναι στην εφαρμογή της πολιτικής σας αυτό. Θέλω να πω κάτι, ορίστε, το οποίο είναι σημαντικό. Η πολιτική ζωή του τόπου, η πολιτική ζωή του τόπου εξαρτάται τόσο από την κυβέρνηση όσο και από την αντιπολίτευση. Φυσικά, φυσικά. Είπατε πριν για τις δημοσκοπήσεις. Βεβαίως. Στις δημοσκοπήσεις υπάρχει τώρα και ένα άλλο φαινόμενο. Κυριαρχείται. Ναι, και ένα άλλο φαινόμενο σημαντικό. Ποιο είναι? Η τεράστια απόσταση του Μητσοτάκη από τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς. Δεν είναι δηλαδή μόνο το νούμερο, όχι. Το ποσοστό. Είναι και αυτό. 41 με 10, με 5, βλέπω με 7. Τώρα όμως, προσέξτε, βλέπω τώρα, γιατί ήρθε ο συνάδελφος από τις Επιτροπές Οικονομικών, βλέπω τώρα ότι έχουμε τώρα δύο διαφορετικές τάσεις του ΣΥΡΙΖΑ που έχει κοπεί στη μέση. Οι άλλοι δεν είναι κάπως ΣΥΡΙΖΑ. Στη μέση, οι άλλοι είναι Νέα Αριστερά. Είναι αριστερά, ναι, τόσο. Όχι, Νέα Αριστερά, θα τη λέτε κανονικά. Αλλά λέω το εξής. Προσέξτε τώρα τι πρόκειται να συμβεί. Ορίστε. Τώρα το βλέπουμε ανάγλυφα αυτό. Ναι, τι δηλαδή. Ήταν ένας ενιαίος ΣΥΡΙΖΑ που είχε μία έκφανση. Ναι. Έλεγε μία άποψη. Ωραία. Τώρα έρχεται ο μεν ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, εν πάση περιπτώσει, ο κανονικός αυτός που έμεινε, ο ΣΥΡΙΖΑ, και λέει, τάσεται εναντίον των funds, προσέξτε, και των servicers, και φωνάζει, ενώ είναι το κόμμα που έφερε τα funds στην Ελλάδα, που έδωσε στα στελέχη του ασυλία, που τους έδωσε το δικαίωμα να έχουν έδρα εκτός Ελλάδας. Μας είπατε κάτι ανθυπολεπτομέρειες τώρα, που δεν έχουν καμία σημασία, κύριε συνάδελφε, μπροστά στα σε οποία. Σε ποιον τα λέτε τώρα? Στον κύριο Γαβρίλο. Ναι. Μπροστά σε αυτά τα οποία κάνατε. Και τα τρία μνημόνια, και η Νέα Δημοκρατία, ακούστε, και ο ΣΥΡΙΖΑ. Και το ΠΑΣΟΚ έχει ψηφίσει αυτά μνημόνια. Έγιναν. Έχει ψηφίσει μνημόνια. Ακούστε με. Εσείς όμως ήρθατε, κύριε για Υπουργέ, να τα σκίσετε. Έχει ψηφίσει μνημόνια. Εσείς όμως. Αυτό έγινε. Είναι η ιστορία της χώρας το 2015. Ναι, ναι. Εσείς όμως ήρθατε για να τα σκίσετε και θα ήταν ντάλα μεσημέρι. Δεν ήρθατε για μνημόνια. Ακόμα σε αυτά δεν βοηθάει, νομίζω, και το αύριο έτσι. Εγώ όμως άλλο θέλω να πω. Να γίνετε κι εσείς καλύτεροι τώρα που κυβερνάτε. Έχουμε τώρα ένα κομμάτι που αντιπολιτεύεται το ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα που έφερε τα φαντς και τους έδωσε ασυλία και έκανε όλα αυτά και έφερε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Και έχουμε και ένα άλλο κομμάτι, όπως το καταλαβαίνω εγώ, πες μου πάμε να με διαψεύσεις, πιο ρεαλιστικό. Και λέει, ρε παιδιά, πώς θα καταψηφίσουμε αυτά που φέραμε εμείς ως υπουργοί με τις υπογραφές μας? Η αλήθεια είναι ότι αυτοί. Αυτό είναι σωστό. Ναι, αυτοί που καταψηφίσαν. Αλλά θέλει να κάνει μια παρατήρηση ο κ. Καρδαλής. Ήταν η βασική υπεύθυνη για την, το τι θα τα φάνε. Σε αυτό έχει. Υπήρξε η ασυλία. Πρώτη φορά θα συμφωνήσω με την κυρία Βούλτεψη. Θα καταψηφίσουν τον εαυτό του. Ναι, έτσι. Αυτό λέω. Εγώ θα ήθελα να γυρίσω στο θέμα τη αλαζονία. Κοιτάξτε, μια κυβέρνηση όταν κερδίζει πρόσφατα με τον τρόπο που κέρδισε η Νέα Δημοκρατία, είναι δύσκολο να ανατραπεί από τη μια στιγμή στην άλλη ο πολιτικός σχετισμός ανάμεσα στις δυνάμεις, ακόμα και αν έπονται αυτοδιοικητικές εκλογές. Εκείνο όμως που με έχει διδάξει η πείρα μου είναι ότι πρώτα θύρεται μια κυβέρνηση από τη λειτουργία του κράτους. Το κράτος αυτή τη στιγμή για τους Έλληνες πολίτες είναι απόν από παντού. Όσο και να προσπαθεί να δείξει ένα εξή. Υπήρξε περίοδο που ήταν παρόν, κύριε Υπουργέ. Μιλάω για τις διακηρύξεις του Πρωθυπουργού και για την πολιτική σήμερα. Δεν πάμε. Πάλι στον παρελθόν θα πάμε. Όχι. Αλλά για θέλω να κάνω μία. Θέλω να κάνω. Για του δημοσίου. Θέλω να κάνω. Αφήστε με να ολοκληρώσω, γιατί η σκέψη μου πάει αλλού, δεν πάει εκεί. Λοιπόν, μετά αρχίζει φυσιολογικά να φτύρονται οι υπουργοί και η κυβέρνηση. Και σήμερα είμαστε σε αυτή τη φάση όπου πραγματικά υπάρχει μια. Και γι' αυτό και ο Μητσοτάκης έξυπνα λέει για τους υπουργούς του συνέχεια. Τους δίνει συμβουλές. Έχει πει τρεις-τέσσερις φορές αυτό, δεν το έχει πει μια φορά. Αλλά εγώ καταλογίζω την αλαζονία ότι πηγάζει από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Γιατί το λέτε αυτό? Γιατί περιφρονεί συστηματικά την αντιπολίτευση και την κοροϊδεύει πολλές φορές. Στη Βουλή, εγώ τον άκουσα να λέει για το ΣΥΡΙΖΑ, το 50%, το Black Friday. Εσείς το ίδιο κάνετε. Και με αυτά, με συγχωρείτε. Και ο κ. Ανδρουλάκης. Κάνει περιφρονεί την αντιπολίτευση. Απαξιώνει τους αντιπάλους του. Ναι. Έρχεται για τους θεσμούς απέναντι στην αυτοδιοίκηση και λέει όποιος εκλεγεί περιφερειάρχης πρέπει να είναι στη Νέα Δημοκρατία γιατί να συνεργάζεται με την κυβέρνηση, που είναι ευθεία παρέμβαση στους θεσμούς. Έρχεται και κάνει πράγματα τα οποία, όπως και σε όλα τα άλλα θέματα, ότι το 41% έδωσε απάντηση και για τις υποκλοπές, έδωσε απάντηση και για τη λειτουργία του κράτους, έδωσε απάντηση σε όλα τα δεινά που υφίσταται σήμερα ο πολίτης, έδωσε απάντηση στο 41%. Αν αυτό δεν είναι μια αλαζονική στάση, τι είναι αλαζονική στάση? Δεν έδωσε απάντηση. Κύριε Χατζή, για να επανέλθουμε. Συγχωρείτε να
το ίδιο θέμα και στην πολιτική, στην ουσία. Δεν είπαμε, κύριε Χατζή, εμείς δεν είπαμε ότι έδωσε απάντηση. Είπαμε ότι τελικά αυτά τα θέματα που παρουσιάστηκαν ως τόσο μεγάλα δεν ήταν αυτά τα οποία έκλειναν το εκλογικό αποτέλεσμα. Κυρία Υπουργέ, θα σας πω το εξής. Απάντηση θα δώσει η δικαιοσύνη. Κυρία Βούλτεψη, συγγνώμη που πήρατε το λόγο χωρίς. Θα σας πω το εξής. Είπατε και για τις υπόκλοπες. Και είναι ένα θέμα το οποίο και εσείς και ο ΣΥΡΙΖΑ το σηκώσατε πάρα πολύ ψηλά και προεκλογικά. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση και όλοι. Καλά κάνατε, είναι ένα θέμα. Πρέπει να το κρατάμε ψηλά. Είναι ένα ζήτημα δημοκρατίας, κράτος δικαίου. Πρέπει να το κρατάμε. Καλά, εσείς το κάνετε για άλλους λόγους και για άλλους λόγους. Λοιπόν, προσέχτε κάτι. Ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος την χάνει να είναι και πρόεδρος του κόμματός σας και ήταν υποτίθεται ο άνθρωπος, όχι υποτίθεται, αυτός που παρακολουθούσαμε, δεν έκανε μήνυση. Έκανε μια μηνυτήρια αναφορά ανώνυμη. Δύο φορές. Ένα λεπτό. Συμπιώνα. Ενώ δημόσια, πολιτικά βγαίνει και καταγγέλει τον Μπάμπη, εμένα, τον Α, τον Β, τους ανιψιούς, τις ξαδέρφες, τους συμπεθέρους και τους όγαμπρους, αλλά δεν βγαίνει. Απλά το διερευνήσει η δικαιοσύνη. Όχι, κύριε Υπουργέ μου, να κάνει μήνυση σε αυτούς, αφού τους θεωρεί ποιος, ότι αυτοί. Στον Δημητριάδη, στον πρόεδρο, τον αρχηγό τη ΕΥΠ. Πώς, όχι, έτσι. Κάνετε λάθος. Εγώ κάνω λάθος. Εσείς κάνετε λάθος. Ο ΣΥΡΙΖΑ πάντως γι' αυτό σας κατηγόρησε. Όχι. Ο κύριος Ανδρουλάκης κατηγόρησε ότι σε όλα τα θέματα που έχουν σχέση με την μήνυση. Συμπεριφέρεται θεσμικά απολύτως. Σας το έγραψε ωραία ο Βαξεβάνης αυτό. Εγώ από εκεί το διάβασα. Και συμφέρεται, ο κ. Μπαξεβάνης έχει την άποψή του. Ο Ανδρουλάκης συμπεριφέρεται θεσμικά στο θέμα από την αρχή μέχρι το τέλος. Δεν το σήκωσε αυτός ιδιαίτερα. Τώρα, γιατί, τότε γιατί λέει, αφού είναι θεσμικά, λέει ονόματα, ότι ο ανιψός του Υπουργού, του Πρωθυπουργού, ο αρχηγός τη ΕΥΠ. Λέει, επειδή θα το πω στη δημοσιότητα, να αρχίσει και να πει αν είναι αλήθεια. Και επειδή πώς θα το πει ο Δημητριάδη. Πώς ο Δημητριάδη θα πάει να καταθέσει, Υπουργέ μου. Ξέρει αν είναι αλήθεια αυτά τα πρόσωπα. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Και μου λέτε δεν ανασχολείται ο ελληνικό λαό με την δημοκρατία. Είπα εγώ δεν ασχολείται. Κύριε Χατζή, για συγγνώμη, περιμένετε κύριε. Εγώ δεν είπα δεν ασχολείται. Εγώ είπα θέμα δημοκρατία να διερευνηθεί σε βάθο. Γιατί ήμουν και εγώ εμπλεκόμενο. Στην ιστορία, όπως τα ξέρετε, έκανα και δηλώσεις τότε, παρακαλώ κύριε, γιατί και εσείς να πούμε το αυτοευκαιριακά το βρήκατε αυτό και το κουτουπώσατε για να κάνετε να πούμε ταραβέρι. Δεν είστε. Τι λέτε. Για μας δεν ήταν ευκαιριακό. Όχι για εσάς, για το ΣΥΡΙΖΑ. Ανεξάρτητα, κύριε Χατζή, αφορούσε... πόσο το σηκώνουν τα κόμματα, πόσο το σηκώνουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Για δεν κάνετε, παιδιά μου, για δεν κάνετε μηνύσεις στους υπόλοιπους να πάνε στα δικαστήρια να καταπέσουν. Είναι ένα θέμα δημοκρατίας που θα βρίσκεται πάντα στην ατζέντα. Δεν ακούτε, κύριε. Ακούμε. Τι, μη μου λέτε εμένα θεωρίες. Δημοκρατίας κράτου δικαίου και θα βρίσκεται πάντα στην ατζέντα. Θέμα δημοκρατίας ήταν όταν καταργήσατε το Ισουρού και κάνατε καναλάρι. Όχι, κύριε Υπουργέ. Θα παρακαλώ. Πολύ θέμα δημοκρατίας. Ο κύριος Ανδρουλάκης λέει καθαρά. Ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση γνωρίζουν τα πάντα. Να μας πούνε την αλήθεια. Λέει όμως και άλλο. Λέει ο άνυψός του. Λέει ο αρχηγός της ΕΥ. Ότι ξέρουν αυτοί ήταν επικεφαλή. Αν του μήνυσε, λοιπόν, να τελειώνουμε. Κάνε αυτή την κουβέντα. Εν τω μεταξύ, Υπουργέ μου, να σα. Περίμενε, ρε Μπάμπη. Μπάμπη, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Κύριε Υπουργέ, το ξέρετε, στην υπογραφή αυτά τα ονόματα δεν υπάρχουν. Πώς το πάνε κατά. Υπάρχουν στις αγορεύσεις του κυρίου Ανδρουλάκη. Δεν κύριε Υπουργέ, αυτό είναι σοβαρό που σας λέω. Και όλων αυτών. Στην δικογραφία δεν υπάρχουν αυτά τα ονόματα. Πώς θα πάνε να καταθέσουν. Όπως μου λέγε ένας εδώ πέρα την άλλη φορά, πάνε μόνοι τους. Δηλαδή, με συγχωρείτε, θα πάω εγώ να καταθέσω στον εισαγγελέα. Έχει την πολίτευση να καλέσει τον κύριο Δημητριάδη να καταθέσει. Πού? Έχει. Στην επιτροπή τη. Κατέθεσε. Αν δεν κατηγορηθεί οποιοδήποτε. Δεν υπήρχε μια ολόκληρη ιστορία. Κατέθεσε, κύριε. Δεν βγήκαν ονόματα επίσημα που δεν τα διέψευσε η κυβέρνηση. Εγώ σας είπα όχι. Βγήκε επανειλημμένο ο πρωθυπουργό για συγκεκριμένα ονόματα τη κυβέρνηση. Έχετε δίκιο. 100%. Δεν απάντησε. Σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχει μια δικογραφία αυτή τη στιγμή. Δεν είναι μέσα αυτή, λέμε. Εντάξει, δύο πράγματα. Η δικαιοσύνη. Συγγνώμη, ρε Μπάμπη. Δεν είναι μέσα, κύριε μου. Πρέπει να διαλευκάνει το υπόθεση. Δύο πράγματα. Έχει καθυστερήσει. Έχει καθυστερήσει. Αλλά πρέπει. Γιατί κρίνεται συνέχεια τη δικαιοσύνη, ρε Μπάμπη. Για καθυστέρηση. Περίμενε, ρε Μπάμπη. Από τη μία φορά η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη. Δεν μ' ακούτε, κύριε Γαβρίλο. Δεν μ' ακούτε. Από τη μία μας λέτε δικαιοσύνη. Τέρμα. Έτσι, μισό λεπτό και θα πεις ό,τι θες. Τέρμα είναι χάρακας. Άλλαξε. Και από την άλλη μεριά η δικαιοσύνη αργεί, κάνει. Μετά από ένα ό,τι μέσα κοινοβουλευτικά έχουμε. Βρείτε ρε παιδιά μια λύση. Ό,τι κοινοβουλευτικά μέσα έχουμε. Συγγνώμη κύριε Γαβρίλο, Μπάμπης για να πάω σε διαφημίσει. Μισό λεπτό. Αν μου επιτρέπετε να κλείσουμε ένα θέμα. Μετά. Ο κύριος Δημητριάδης
πήγε στην Εξεταστική Επιτροπή. Δεν πήγε. Πήγε. Η Εξεταστική Επιτροπή δεν είναι η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη έχει σε εξέλιξη μια έρευνα. Εισαγγελέα είναι. Άλλο αυτό. Άλλη διαδικασία. Ακριβώς. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ειλικρινά δεν κάνει μήνυση ο Χριστιανέ. Θέλω να πω ότι δεν μπορεί να συγκρίνουμε μια κοινοβουλευτική διαδικασία. Είναι μια διαδικασία στη δικαιοσύνη. Είναι μια τυπική τη δικαιοσύνη. Δεν είναι τυπική διαδικασία, είναι ουσιαστική και η κυβέρνηση. Άλλαξε ακόμα και τον εισαγγελέα. Τι πειράζει. Για να ξαναρχίσει από την αρχή την έρευνα. Δεν πειράζει. Κάνει του μήνυση, λέμε. Έτσι. Λοιπόν, πάω τώρα σε διαφημίσεις. Γιατί εδώ με καλούνε, βλέπετε, από το εξωτερικό. Έτσι. Μήνυμα. Ερντογάν. Ο Ερντογάν, τώρα θα πούμε για τον Ερντογάν. Γιατί τα ξέρει ο κ. Καδάλιευση αυτά. Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε ένα σύντομο. Επιτρέψτε μόνο ένα σχόλιο για αυτά που συζητούσαμε. Για τα δάνεια, για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Ναι, αυτά είναι τα σημαντικά θέματα. Βεβαίως, γι' αυτό λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και ερχόμαστε. Λοιπόν, επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι. Ο κύριος Γαβρίλος από το ΣΥΡΙΖΑ ήθελε να κάνει κάποιες παρατηρήσεις. Ένα σχόλιο παρακαλώ, μόνο, κύριε Χατζή, παρακαλώ, στην παρέα μας, σχέση και με τα φαν και την πολιτική που ακολουθήθηκε τα τελευταία χρόνια από το ΣΥΡΙΖΑ, όσα χρόνια ήταν στη διακυβέρνηση της χώρας. Και επειδή σήμερα ψηφίσαμε ένα νομοσχέδιο της Νέας Δημοκρατίας που έγινε νόμος του κράτους για τα δάνεια, να πω μόνο ότι τα 4 χρόνια διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν χάθηκε ούτε μία πρώτη κατοικία. Αντίθετα, με αυτό το νόμο που ψηφίστηκε, εστιασμούς είχαμε. Εστιασμούς είχαμε από τρίτους. Γιατί πήγε, για σιγά, σιγά. Όχι, εννοώ από το ελληνικό δημόσιο. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Ερώτηση. Από το ελληνικό δημόσιο. Παρακαλώ, κυρία Βούλτε, πάρει και από τις τράπεζες, εδώ. Δεν χάθηκε πρώτη κατοικία. Τότε ο Λαφαζάνης που πηγαίνανε με το Στρατούλη και έχουν δικαστήρια τώρα, γιατί πηγαίνανε. Δεν χάθηκε πρώτη κατοικία. Απαντήστε μου σε αυτό. Ούτε μία. Γι' αυτό αθωθήκαν όλοι, γιατί δεν υπήρχε ζήτημα. Γι' αυτό αθωθήκανε. Δεν υπήρχε. Έχουν άλλα 10 δικαστήρια. Δεν υπήρχε ζήτημα, κύριε Χατζή. Δεν χάθηκε ούτε μία κατοικία. Υπήρχε ο νόμος Κατσέλη επί Πασόκ. Ήρθε αργότερα ο νόμος του ΣΥΡΙΖΑ που βελτίωσε και αυτό το νόμο, τον επικυρωποίησε και σήμερα υπήρχε μια ασπίδα μέχρι σήμερα. Μια ασπίδα για τους δανειολήπτες, για την πρώτη κατοικία. Μέχρι τέλος του 19 με δέσμευση. Από εδώ και πέρα, κυρία Βούλτεψη, πολύ φοβάμαι, ήδη προχωράνε 70.000 πληστηριασμοί για το 2024 και ο σχεδιασμός είναι για 250.000 έως το 2026. Δεν είναι όλη η πρώτη κατοικία αυτή. Όχι, όλη η πρώτη κατοικία δεν είναι. Αλλά ο νόμος που ψηφίστηκε σήμερα δεν προστατεύει την πρώτη κατοικία. Η προστασία της πρώτης κατοικίας έληξε με το νόμο 4592 του ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα και πήρατε παράταση 6 μηνών. Σήμερα τι κάνατε. Και ήρθε όμως η προστασία. Καμία τράπεζα. Όχι, έληξε, σας λέω. Το Φεβρουάριο του 19 έληξε. Δεν έχει βγάλει μέχρι σήμερα, από τότε που λέτε να το δεχτώ εγώ, δεν έχει βγει πρώτη κατοικία. Μα το δημόσιο δεν έχει βγάλει πρώτη κατοικία. Δεν έχει, ούτε από τις τράπεζες, κυρία Υπουργέ. Ούτε από τις τράπεζες πρώτη κατοικία. Με συγχωρείτε, μισό λεπτό. Εσείς φέρατε ένα νόμο, τάχα, φέρατε ένα νόμο να καλύψετε, να καλύψατε τους δανειολήπτες. Μα τι εννοείτε, δεν καλύπτετε κανένα. Εσείς υπογράψατε, γιατί έπρεπε να, έπρεπε να ηρεμήσει το σύστημα, να μην είναι τόσα πολλά κόκκινα δάνεια και να μην εξυπηρετείτε ποτέ κανέναν. Και υπογράψατε και δεσμευτήκατε στο ΕΚΟΦΗΝ ότι η παράτασή σας ήταν μέχρι το τέλος του 19. Ναι. Εννοείται ότι δεν μέχρι έχει. Μέχρι σήμερα έχει βγει πρώτη κατοικία, κυρία Υπουργέ. Αυτό είναι το ζήτημα. Δεν έχει βγει πρώτη κατοικία. Μα με συγχωρείτε. Διωγγώνατε τα κόκκινα δάνεια, λύση δεν δίνατε, δεν βγαίνατε στις αγορές. Δεν παίρνατε αυτό που δεν για να σας ρωτήσω κάτι. Η πρώτη κατοικία. Η πρώτη κατοικία. Πόσα δάνεια αφορούν την πρώτη κατοικία από αυτά που μας είπατε τώρα. Είναι κάποιες χιλιάδες δάνεια. Πόσες χιλιάδες είναι. Πόσα είναι αυτά τα σπίτια που είναι πρώτη κατοικία, να το ξέρουμε, να το προσδιορίσουμε. Έχει σημασία που σας ρωτώ. Ναι. Έτσι, γιατί είναι και οι απαταιώνες η ιστορία αυτή, που δεν πληρώνουν εξιστήματος. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Προσέξτε, που έχουν και δεν πληρώνουν. Ναι. Γιατί πρέπει να το καθαρίσουμε. Αυτό είναι. Γιατί ο λαϊκισμός έχει ένα όριο, ξέρετε. Έχω στοιχεία να σας δώσω. Νομίζω κανένας από την παρέα εδώ δεν μπορεί να γνωρίζει τον ακριβή αριθμό της πρώτης κατοικίας. Υπάρχουν υπηρεσίες. Το Υπουργείο Οικονομικών, τα προσωπικά δεδομένα. Μπορεί να τα βρει το κράτος. Ένα λεπτό, κύριε Σκαβραλίδη, να σας πω. Δεν είναι δηλαδή κάτι που παρακαλώ, μπορεί να το κάνουμε φέικ. Ρωτάω γιατί. Ένα λεπτό. Δεν λέω να πούμε τα ονόματα των ανθρώπων. Εγώ λέω ότι και είμαι σύμφωνος μαζί σας σε ό,τι αφορά την πρώτη κατοικία και με τον κύριο Σκαβραλίδη, που και αυτοί είναι οι πρώτοι που θέσπισαν τον νόμο.
Έτσι, αυτοί κάνανε. Όχι δίκαιο είναι, αυτοί το κάνανε. Φυσικά είναι αλήθεια. Το Πασόκ το έκανε. Δεν απέδωσε. Ένα λεπτό. Νότσαγε το Ντανακεδάκι παρακάτω. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Τώρα λέω, επειδή μου είπατε 250.000 πληστηριασμοί, οκ, okay, εγώ πιστεύω εσάς. Όχι, δεν είναι πρώτη κατοικία όλοι. Όσοι είναι πρώτη κατοικία για να συνοηθούμε με τον κόσμο. Το Υπουργείο Οικονομικών. Γιατί ο άλλος που πληρώνει το δάνειο. Κύριε, συγγνώμη, όταν εγώ πληρώνω το δάνειο και εσύ δεν το πληρώνεις, υπάρχει μια αδικία. Γι' αυτό σας είπα, το Σύνταγμα μιλάει για ισοτιμία στην αρχή. Συμφωνώ. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο σας το είπα. Δεν μιλάω για τον άνθρωπο που δεν έχει, δεν μιλάω για μια ευάλωτη οικογένεια. Να δούμε ποια είναι η ευάλωτη οικογένεια. Όλα τα κόκκινα δάνεια να προστατευτούν. Είπε κάτι ο Υπουργός στη Βουλή προχθές, το οποίο είναι λογικά σωστό. Ποιο? Θα αφήσουν όλοι, ο κ. Χατζηδάκης, θα αφήσουν όλοι τα δάνειά τους να κοκκινήσουν για να μπορούν να τα πάρουν μετά 30% φθηνότερα. Θέλω να πω ότι υπάρχει η κοινωνική ευαισθησία για το θέμα, υπάρχει και η πραγματικότητα. Υπάρχει και λάθος όμως αυτό. Αν αφήσεις να τα ακούσεις, το λάθος ποιο είναι? Όταν πας στην τράπεζα σήμερα, εγώ αν χρωστάω ένα δάνειο και είμαι συνεπής. Είμαι συνεπής, δεν έχω χάσει δόση, πληρώνω κανονικά, δεν χρωστάω τίποτα και του πω ρε μας τώρα, επειδή έχω θέματα, γιατί στη δουλειά μου πήρα λιγότερα και τα λοιπά, κάνε μου και εμένα μια ρύθμιση να πληρώνω λιγότερη δόση. Δεν την κάνει. Όχι. Λεφτά. Θα κοκκινείς. Αυτό είναι, με συγχωρείς, αυτό είναι λογική. Όχι. Είναι λογική. Όχι. Πες του κυρίου Χατζηδάκη του λογικού. Όχι, αλλά εντάξει, όμως όσον αφορά το κύριο, αυτό που είπε ο Χατζηδάκης. Εντάξει ρε συμπάμπη, αλλά κάπως πρέπει να γίνεται. Όλοι. Όχι, ο νόμος αυτός όμως. Περίμενε, μιλάνε, θα σου δώσω το λόγο. Σίγουρα και μεγάλο. Κύριε Χατζή, επειδή εξελίσσεται. Όχι, άλλο λέω. Εγώ λέω άλλο. Κύριε Γαβρίλο, λέω άλλο. Και εδώ θέλω τη γνώμη του κυρίου. Και με άλλα εργαλεία και κλείνω με αυτό. Η αναπτυξιακή τράπεζα θα μπορούσε να παίξει ένα ρόλο εκεί, από το να χάνονται τα σπίτια του Κοσμάκη από τα φάνη. Η αναπτυξιακή τράπεζα θα δώσει στεγαστικά δανεία. Δεν μπορεί. Μιλάμε, δεν γίνεται, όχι, δεν... μιλάμε yeah. ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα όχι μόνο οικονομικό πρόβλημα και κοινωνικό πρόβλημα. Δεν πρέπει σαν πολιτεία να δούμε πώς θα τα αντιμετωπίσουμε. Σας είπα, όχι, έχετε δίκιο. Με Ραχόη, ναι, την Ισπανία που χάθηκαν. Ναι, αλλά πρέπει να προσδιορίσουμε ποιοι είναι οι ειλικρινές του ευάλωτης οικογένειας. Θέλω να πω κάτι. Δεν περίμενε, κύριε Σκανδαλίδη, ναι. Αυτό που σας είπα. Και είπα, το είπα στον Μπάμπη επειδή επικαλέστηκε στον Υπουργό, γιατί ο Μπάμπης θα πάρει την απόφαση, εγώ άλλη μόνο. Αλλά δεν μπορεί ένας κανονικός δανειολήπτης, δηλαδή που δεν χρωστάει, που δεν έχει θέματα, έχει μια οικονομική άνεση να πληρώσει, αλλά δυσκολεύεται σχάτως ένεκα των προβλημάτων που αντιμετωπίζει και στη δουλειά του και γενικά. Αυτό... Να μην του κάνει δηλαδή μια ρύθμιση τράπεζα, ρε παιδιά. Δεν γίνεται δηλαδή. Αυτό ισχύει για όλα τα θέματα και είναι μια. Έχω άδικο σε αυτό. Όχι, αλλά είναι μια πρακτική της κυβέρνησης που το κάνει σε όλα τα θέματα. Δηλαδή, λέει ας πούμε για τη φορολογία των μικρομεσαίων, λέει ότι αυτό. Ξέρουμε πολύ πραγματικά ότι είναι πρόβλημα. Βλέπουμε, ναι, ναι. Αντί λοιπόν το κράτος να οργανωθεί να αντιμετωπίσει τα θέματα χωρίς αυτούς που κλέβουν, να παράγει το πρόβλημα, ακριβώς. Κάνει επιλεκτικές πολιτικές. Και αυτό δεν είναι για μας σωστό. Οριζόντιες και θέλω να πω το εξής. Ότι το Πασόκ έφτιαξε τον πρώτο νόμο. Ο πρώτος νόμος είχε να κάνει με πολύ λιγότερες περιπτώσεις και είχε να κάνει με την τότε κατάσταση. Μπαίναμε και στα μνημόνια. Και έκτοτε σε όλες τις φάσεις έφερνε προτάσεις στη Βουλή πώς θα εξυγχρονιστεί αυτός ο νόμος και θα δώσει τις απαντήσεις που πρέπει. Είναι σωστό. Αντί αυτό. Γι' αυτό ήρθε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και έφερε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, στους οποίους εμείς διαφωνήσαμε. Και δεν έβαλε μια τάξη στα πράγματα. Στους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς που εμείς διαφωνήσαμε. Καλά λέει. Διαφωνήσαμε. Ήρθε μετά η κυβέρνηση της Δημοκρατίας και έφερε τον πτωχευτικό νόμο. Κατά τη γνώμη μας ήταν. Χωρίς να έχει καμιά δυνατότητα να εφαρμοστεί και με έναν τρόπο που δεν έλυνε κανένα πρόβλημα. Και όλη αυτή την περίοδο εμείς κάναμε συνεχώς προτάσεις. Απαντήσει, κύριε Βούλτεψα. Και στη Βουλή καταθέταμε νομοθετικές προτάσεις. Και μόλις πρόσφατα, προχτές ακόμα, κάναμε μια ολόκληρη ημερίδα για το θέμα του ιδιωτικού χρέους και τα κόκκινα δάνεια. Και ξαναπαρουσιάσαμε πλήρες προτάσεις μας. Είναι εδώ, είναι πλήρες και λένε για την οριστική λύση του προβλήματος. Πώς θα έπρεπε να είναι. Εξ αυτού του λόγου λοιπόν εμείς καταψηφίζουμε τη συγκεκριμένη νομοθετική πρόταση, γιατί δεν λύνει πάλι το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα. 40 δις είναι το κυρία Βούλτε, έχει το λόγο η κυρία Βούλτε. Θα το αντιμετωπίσουμε. Έχει, κυρία Βούλτε. Εμείς είχαμε μια πρόταση και προεκλογικά. Την παρουσιάσαμε στον ελληνικό λαό. Τώρα με προκαλείτε, τώρα καταλαβαίνετε. Δεν θέλω να σα στενοχωρήσω βραδιάτικα. Εγώ δεν θέλω να στενοχωρήσω κανέναν. Αλλά με προκαλείτε, διότι όταν μου τα λέτε αυτά,
θα πρέπει να επικαλεστώ τη διακυβέρνησή σας. Λύσατε τη φοροδιαφυγή. Λύσατε το ζήτημα του μεγάλου κεφαλαίου και του σοσιαλισμού που θα φέρνατε. Τα κάνατε αυτά. Πού είναι η διαλεκτική την οποία εφαρμόζατε? Ποια είναι η διαλεκτική της αριστεράς που εφαρμόσατε? Σας ρωτάω ευθέως δηλαδή να μου τα πείτε. Σας παρακαλώ τώρα, μην με σκάσετε. Η φοροδιαφυγή είναι ένα ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε σε κάθε περίπτωση. Τι αντιμετωπίσατε, κύριε? Όχι. Χρονικό πρόβλημα. Δεν την αντιμετωπίσατε εσείς. Δεν απαντάτε, κύριε Γαβρίλο. Μη μου τα λέτε με αυτά. Με τέσσερα χρόνια που κυβέρνησε ο ΣΥΡΙΖΑ, κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Τι σημασία έχει? Με ένα νόμο, κύριε, θα γινόταν αυτό, να αντιμετωπίσετε τη φοροδιαφυγή? Το κάνατε? Όχι. Τίποτα δεν πατάχτηκε. Ποιο ισχυρό μου τώρα? Αυδυνάμωσε το κεφάλαιο στην Ελλάδα. Πλάκα μου κάνετε. Εδώ να πούμε, εδώ υποστηρίξατε το ξένο και ντόπιο κεφάλαιο που καταδυναστεύει τον ελληνικό λαό αυτά τα χρόνια. Τις πολυεθνικές. Το ταμείο. Το σχέδιο νόμου. Έλα, σε παρακαλώ, μην με εκνευρίζεις. Μειώνει την φορολογία στα μερίσματα. Καλά. Λοιπόν, κυρία Βούλτεψη. Κυρία Βούλτεψη. Σας παρακαλώ. Κυρία Βούλτεψη. Δύο θέματα. Το ένα θέμα είναι αυτό που είπαν και ο κύριος Γαβρίλος και ο κύριος Σκανδαλίδης, ο κύριος υπουργός. Και το θέμα εσείς, κυρία Υπουργέ, λοιπόν, τώρα να μας πείτε δύο θέματα για τα κόκκινα δάνεια και για το φορολογικό. Αύριο ψηφίζετε αυτό, την Τετάρτη? Δεν ξέρω. Τετάρτη, νομίζω. Την Τετάρτη. Τετάρτη ψηφίζετε. Αύριο τελειώνουμε με την τελευταία επιτροπή, την Τετάρτη. Τετάρτη, ωραία. Ελάτε, κυρία Βούλτεψη. Κοιτάξτε. Την Τετάρτη θα ψηφίσετε. Καταρχήν, ως προς αυτά τα οποία λέμε για τα ξένα φαντς και τα δάνεια και τα κόκκινα δάνεια. Ωραία. Υπάρχει μια πραγματικότητα που λέει ότι ήταν πάρα πολύ διωγγωμένα τα κόκκινα δάνεια, με αποτέλεσμα να δημιουργείται μεγάλο πρόβλημα στις τράπεζες. Μεγάλο πρόβλημα, δηλαδή αν σκεφτούμε. Δεν μιλάνε γενικά για τα κόκκινα δάνεια, 14... μιλάνε για την πρώτη κατοικία. Δεν μάλιστα, μιλάμε γενικά. Ναι. Μάλιστα. Ναι, ναι, θα πάω εκεί. Θα εκεί, πάω εκεί. Αυτό είναι το θέμα. Όταν το 2014 η μετοχική αξία των τραπεζών ήταν 20 δις και κατέληξε επί ΣΥΡΙΖΑ να είναι 675 εκατομμύρια. Όλα αυτά είναι μέσα, και τα δάνεια και όλα τα προβλήματα. Σωστά. Και η εκροή καταθέσεων και οι ανακεφαλαιοποιήσεις και όλα αυτά τα οποία έγιναν. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, αυτός ο νόμος ουσιαστικά τι κάνει? Αντιμετωπίζει ζητήματα που θέτουμε κάθε φορά για συμπεριφορά των funds έναντι των δανειοληπτών. Και τους υποχρεώνει να κάνουν κάποια πράγματα που δεν τα έκαναν. Τα funds. Να δέχονται τις ενστάσεις. Έχει τέτοια ζητήματα μέσα. Όχι, τους βρίσκεις. Δίνετε και τηλέφωνα στο νομοσχέδιο. Τους βρίσκεις πολύ καλά σε πληροφορία. Έχετε τηλέφωνα στο νομοσχέδιο. Να ξέρεις, ότι τους βρίσκεις πολύ καλά. Μην μου τα λέτε τώρα, αυτά. Τώρα γιατί το ζω, να πούμε. Καλά, εντάξει. Σε παίρνει ο άλλος τηλέφωνο και σου λέει, κύριε μου, εδώ παίρνει στο νοσοκομείο και δεν βρίσκει κανέναν. Δεν σε παρακαλώ. Σου λέω λοιπόν. Όχι. Θα μου πει εμένα ποιον δεν βρίσκει. Και θα στον βρω. Τώρα θα δώσω το κινητό τη Βούλτεψη εγώ στον αέρα να την παίρνω να την βρω. Έχω βρει πολλούς. Λοιπόν, τώρα θα δεις. Ένα λεπτό. Γιατί είσαι Αγκάθα Κρίστη που τους βρίσκεις? Παιδιά, γιατί είναι εκεί και έχουν γραφεία τα οποία υποδέχονται αυτά τα αιτήματα. Συνέχισε. Λοιπόν, τώρα ποιο είναι το θέμα μας? Το θέμα μας είναι ότι υπάρχουν, ως προς την πρώτη κατοικία μιλάμε τώρα. Έτσι. Για την πρώτη κατοικία μιλάμε. Ναι. Υπάρχουν ρυθμίσεις οι οποίες γίνονται επειδή ο άνθρωπος ο οποίος πάει εκεί και έχει μόνο μία πρώτη κατοικία και δεν έχει εισόδημα, γίνονται μειώσεις των δόσεων, ουσιαστικά έχουν γίνει ρυθμίσεις σε χιλιάδες τέτοιες περιπτώσεις. Πού είναι το πρόβλημα, όπως το έχω καταλάβει εγώ? Σε αυτούς οι οποίοι, ας πούμε, έχουν αυτό το πρόβλημα, έχουν αφήσει, δεν έχουν πληρώσει καθόλου, έχουν κοκκινήσει τα δάνειά τους, και έρχεται και βλέπει ότι υπάρχουν, ξέρω εγώ, μες στο σπίτι τάδε εισοδήματα, υπάρχει ένα άλλο ακίνητο που δεν είναι πρώτη κατοικία. Και έρχεται λοιπόν και λέει, εμένα ο νόμος, λέει το φαντ, δεν μου επιτρέπει με αυτά τα οικονομικά στοιχεία να το κάνω αυτό που λες, γιατί και εγώ στον νόμο λογοδοτώ και είναι σαν να έχω ουσιαστικά διαφθαρεί για να δεχτώ το δικό σου θέμα και όχι το άλλο. Εκεί λοιπόν σίγουρα γίνονται πάρα πολλές ρυθμίσεις όταν είναι πρώτες κατοικίες ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν εισοδήματα που μπορούν να λύσουν αυτό το πρόβλημα. Και όταν δεν είναι τόσο ακριβές αυτές οι πρώτες κατοικίες. Σίγουρα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Με επιτρέπετε κάποιος... κάτι, η Αβούτσεψη. Ναι. Η βάση, ο κορμός του προβλήματος ποιο είναι? Τα funds έχουν πάρει τα δάνεια αυτά. Ναι. Με 12-15% και τα πουλάνε, οι οποίες, συγγνώμη, έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί από το ελληνικό κράτος και τα πουλάνε
60 και 70%. Αυτό. Ακούστε. Αυτό δημιουργεί ένα αντικειμενικά μεγάλο θέμα. Ακούστε. Εκεί μπορεί να υπάρξει παρέμβαση. Είναι πολύ ειδική συζήτηση. Ναι, είναι. Αλλά είναι η ουσία του θέματος. Ούτε εσύ, Μπάμπη, με όλα τα στοιχεία, ούτε εγώ αυτή τη στιγμή. Δεν διεκδικώ με όλα τα στοιχεία. Για την ανακεφαλαιοποίηση τώρα που έθεσες. Μισό λεπτό. Η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών μας, με όλα αυτά που πάθαμε, κόστισε σχεδόν 31 δισεκατομμύρια ευρώ. Σωστά. Το δημόσιο. Ποιος τα πλήρωσε? Μισό λεπτό. Ποιος τα πλήρωσε? Εμείς. Ποιος θα τα πληρώσει, ξέρεις κανένα? Λοιπόν, περίμενα να ολοκληρώσω. Ποιος τα πλήρωσε, κυρία μου, να ξέρω ποιος είναι το θύμα. Όσο μεταβιβάζονται οι μετοχές. Μην παίρνετε αέρα. Μην παίρνετε αέρα. Ένα λεπτό. Έχετε κι εσείς ράματα για τη μούνα σας. Ένα λεπτό. Μπορώ να το πω αυτό, να δεις. Θα καταλήξω. Ποιος τα πληρώνει, αυτό να μας πει. Λοιπόν, κόστισε 30,9 δις η ανακεφαλαιοποίηση. Έχουμε πληρώσει. Το δημόσιο έχει εισπράξει 33,4 δις. Πρόσεξε. Λες ποιος τα πλήρωσε. 25, θα σου δώσω τώρα τα στοιχεία ακριβώς. 25,2 δις από τη μείωση του δημοσίου χρέους. Δεν είναι το ποιος τα πλήρωσε, τώρα στο λέω. Εγώ πλήρωσα. Τότε. Μετά όμως πρόσεξε. Και αυτά μου τα γύρισε το κράτος. Με κάποιο τρόπο. Με διάφορους τρόπους. Έλα τώρα. Με μειώσεις φορολογίας, με διάφορα. Λοιπόν, αφού ζω στην Ελβετία. Δεν να το πω. Να το πω. 25,2 δις οι τράπεζες πήραν πίσω από τη μείωση του δημόσιου χρέους. 3,8 δις πήραν από τα λεγόμενα κόκο. Ναι, ναι. 1 δις από τις αποεπενδύσεις τους. Τώρα, εάν μου λέτε ότι υπάρχει πρόβλημα, εγώ δεν θα το αρνηθώ. Λέω όμως ότι δεν είναι πάντα η κατάσταση όπως την παρουσιάζω. Εντάξει, μην πάμε στο τραπεζικό σύστημα. Ναι. Τώρα δεν συζητάμε αυτό. Ένα, μια εγώ χώρα θέλω να μου πείτε. Τραπεζικό σύστημα που καταραίει. Όχι, κυρία Βουλτεψή. Καταραίει και η χώρα. Το ερώτημα είναι ξεκάθαρο. Γιατί οι υπηρεσίες που το είπαν και ο κύριος Σκανδαλίδης και ο κύριος Γαβρίλος, οι υπηρεσίες του κράτους δεν έχουν φροντίσει να μας πούνε, παιδιά, αυτές οι ευάλωτες οικογένειες. Να το δούμε αυτό. Δεν είμαι και εγώ πρόχειρης αυτό. Όχι, φυσικά δεν είστε. Δεν αλλά είπα ότι είστε. Να, κάτι. Να μας πούνε λοιπόν ο κύριος Χατζηδάκης, ο λογικός που είπες. Έχω θέματα εγώ εκεί. Λοιπόν, είπα το συγκεκριμένο θέμα. Εντάξει, το κατάλαβα. Σωστό. Εντάξει, το κατάλαβα. Το κατάλαβα. Λέω λοιπόν. Ο κύριος Χατζηδάκης λοιπόν. Ο κύριος Χατζηδάκης οφείλει να μας πει ότι, παιδιά, κοιτάξτε στους τόσους χιλιάδες πληστριασμούς που ο κύριος Γαβρίλος, και εγώ δεν τον αμφισβητώ σε καμία περίπτωση. Δεν υπάρχουν οι 500.000. Όχι, δεν είπε 500. Είπα 70 για το 2024 και 250 συνολικά εσείς μέχρι το 2026. Αυτά τα νούμερα. Μα υπάρχουν πώς τα γεννάτε. Είναι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί. Προχωράνε αυτά τα πράγματα. Προχωράνε αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Μας βασανίσατε. Αλήθεια το λέω. Τα στοιχεία είτε είναι ηλεκτρονικός ο πληστηριασμός, είτε ήταν με την παλιά διαδικασία. Άρα εντάξει, τι φωνάζετε. Τα ξέρουμε. Κάνατε πιο εύκολα όλα. Υπάρχουν όμως κάποια νούμερα που κανείς δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει. Μήπως εγώ δεν ότι μπορώ. Παράδειγμα, δεν μπορώ. Ότι για παράδειγμα το ιδιωτικό χρέος έχει ξεπεράσει τα 270 δισεκατομμύρια. Το ιδιωτικό χρέος. Ναι, ναι, ναι. Που είναι το μεγάλο πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας. Βεβαίως. Και του εισοδήματος των ανθρώπων. Ότι 3.985.000 άνθρωποι χρωστούν στην εφορία. Ότι 2.300.000 μητρώ οφείλουν στον ΕΦΚΑ. Ότι περισσότερα από 1.000.000 είναι τα κόκκινα δάνεια. Και ότι είναι απροσδιορίστος ο αριθμός οφειλετών σε εταιρείες ενέργειας, ΟΤΑ, κάλυπτες επιταγές. Αυτή η οικονομική πολιτική η συνολική που ασκεί η κυβέρνηση δεν αντιμετωπίζει το μέγιστο πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας που είναι αυτό και που οι επιπτώσεις του στον απλό άνθρωπο, τον απλό ιδιοκτήτη ενός μικρού, αν θέλετε, διαμερίσματος δύο δωματίων, ας πούμε. Ναι. Δεν του λύνει το πρόβλημα. Σε ό,τι αφορά. Λοιπόν, παρακαλώ, κυρία Βούλτεψη. Κυρία Βούλτεψη. Όταν έρχεστε εδώ και περιγράφετε αυτά τα οποία προκαλέσατε με το λεφτά υπάρχουν και αυξήσεις πάνω από τον πληθωρισμό. Και πήγαμε στο Καστελόριζο και πήγαμε στα μνημόνια επειδή έπρεπε να πάρετε την εξουσία λέγοντας ότι θα δώσετε σε όλους αυξήσεις. Διαφωνείτε με τις αυξήσεις πάνω από τον πληθωρισμό. Δηλαδή έρχεστε μετά και κλαίτε πάνω στο χυμένο γάλα, μία το Πασόκ, μία το ΣΥΡΙΖΑ. Το γάλα το χύσατε εσείς. Που κάνατε τους επαναστάτες. Το χύσατε το γάλα κανονικά. Η Ελλάδα του 2000. Η Ελλάδα του 2004, κατά ομολογία του κυρίου Μητσοτάκη, ήταν η καλύτερη στιγμή της ελληνικής ιστορίας. Του 2004, η Ελλάδα, των Ολυμπιακών Αγώνων.
Και αυτό προσπαθεί να πιάσει το νήμα τώρα την εποχή του Σιμίτη, δείχνει δηλαδή λέτε ότι το ΠΑΣΟΚ ήταν ένα κόμμα που έκανε μεγάλες αλλαγές εκείνη τη δεκαετία. Ακούστε, και ο ίδιος προσπαθεί το 4 να πιάσει ήταν το όλα ρόδινα, δεν ήταν μακέτες. Τώρα, η οποία έχει πάει και μετά ήρθε 14, η Νέα Δημοκρατία και τα γκρέμισε 5 χρόνια. Αφού λέγεται τα λεφτά. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό, παρακαλώ, κυρία Βούλτεψη. Κυρία Βούλτεψη, σας παρακαλώ θερμά. Παρακαλώ θερμά, με σεβαστείτε να κάνω να συντονίσω αυτή τη συζήτηση. Το ζήτημα σήμερα είναι, και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό και θα το ξαναθέσω για να το κάνουμε ξεκάθαρο, ότι αυτό που ζητάμε οι πολίτες είναι να μας ξεκαθαρίσει, για να δεχτούμε αυτό που λέτε με άνεση, να μας ξεκαθαρίσετε και να μας πείτε, κοιτάξτε παιδιά, για πρώτη κατοικία είναι 100. Και είναι άλλοι 300 που είναι, πρέπει να τα πάρουμε τα λεφτά. Γιατί από αυτούς τους μπαταχτσίδες, κύριε Γαβρίλο, πρέπει να τα πάρουμε τα λεφτά. Συμφωνώ. Εγώ δεν είμαι ηλίθιος να πληρώνω εφορία, γιατί εγώ δεν μπορώ να κλέψω. Και ποιοι είναι, έτσι. Άλλο ότι όλα αυτά. Και δεν λέω ότι δεν θέλω να κλέψω, λέω ότι δεν μπορώ να κλέψω. Ασφαλώς. Που σημαίνει τι. Ότι ο άλλος που μπορεί λοιπόν και του δίνεται η δυνατότητα, όχι εσείς, του δίνεται μάλλον η δυνατότητα να κλέψει, κλέβει. Και μας έχει κατακλέψει το κράτος. Δεν μπορεί τώρα, με συγχωρείτε, ελεύθερος επαγγελματίας, τον ξέρω εγώ, γιατρός, να βιλώνει 7.500 εισόδημα το χρόνο. Είναι ένας αλτάρης. Δεν γίνεται δηλαδή. Πώς θα το κάνουμε. Και είναι, δεν είναι πολλοί, αλλά αυτοί που είναι, είναι πρόβλημα. Η πολιτεία δηλώνει και ομολογεί ότι έχει αποτύχει. Και τώρα μαζί με τα ξερά καίγονται και τα χλωρά. Γιατί υπάρχουν να πει αποτύχει και αυτούς 473.000 που δηλώνουν και κάτω από 10.000 εισόδημα. Υπάρχουν και άνθρωποι που πραγματικά... Μα η κοινωνία έχει αποτύχει από το 1821, λέμε. Τι δεν καταλαβαίνετε. Από το 1823 έχουμε αυτό το πρόβλημα. Όσοι πιστεύετε ότι θα κάνουν χρήση τη δυνατότητας ότι γίνεται μαχητό το φορολογικό... Εντάξει, αυτό είναι μια... Όχι, ισχύει, το ξέρω. Θα πάνε να πούνε, φίλε, με αδίκησες. Εγώ δήλωσα 7.000, 7 βγάζω. Κύριε, δεν θα πάει απαγώ στην εφορία. Δεν θα πάει κανείς. Κύριε Παπαναγιώτο. Γιατί ξέρουν όλοι τι έχουν κάνει. Να δούμε όμως. Θα πάνε κάποιοι. Να μπει η εφορία μέσα. Θα πάνε κάποιοι. Θα ψάξει να δει τι πράγμα. Συγγνώμη, σας παρακαλώ. Εντάξει. Θα πάνε κάποιοι. Όχι, θα πάνε κάποιοι. Γιατί δεν θα πάνε. Πέρσι πήγαν 46 τάκι. 46 άτομα πήγανε. Φαίνεται να πάνε 200. Δούμε όμως και την υποκρισία της κυβέρνησης. Μπορεί να ελέγξει αυτούς τους ανθρώπους. Όχι κύριε, δεν μπορεί. Δεν μπορεί να τους ελέγξει. Ο κύριος Πιτσιλής σήμερα μας είπε, δεν μπορεί. Το 2022 ήταν 25.000. Για δεν καταλαβαίνετε, κύριε. Ελέγξαμε 7 με 8.000. Κύριε Γαβρίλο. 200.000 και ζητήσουν έλεγχο. Κύριε Γαβρίλο. Γιατί κύριε Γαβρίλο, έλεγχο να κάνει. Όπα, σας παρακαλώ. Λέει ότι σας λέω και τα παίρνει μαύρα. Ότι εδώ υπάρχει μια κατηγορία πολιτών, ανεξάρτητα τι δουλειά κάνει. Ανεξάρτητα, εγώ δεν θα βάλω είναι ο τάδε ή είναι ο τάδε. Υπάρχει μια κατηγορία πολιτών που είναι κλέφτες. Τελεία. Δεν υπάρχει να μου πείτε κάτι άλλο. Είναι αυτοί που φοροδιαφεύγουν, είναι κλέφτες. Είτε έχουν μικρή εταιρεία, είτε έχουν μεγάλη εταιρεία, είτε έχουν πολύ μεγάλη εταιρεία. Δεν με νοιάζει εμένα. Αυτός με κλέβει εμένα που πληρώνω. Καταλάβατε και έρχεται αυτός. Ακούστε κύριε, ακούστε κύριε, ακούστε κύριε. Και έρχεται αυτός να απαιτήσει σχολεία, δωρεάν παιδεία, νοσοκομεία, εσύ και όλα τα υπόλοιπα. Όχι. Στρατό, λιμενικό. Δεν ξέρω αν αυτός ο τρόπος κάνει μια δημοκρατία είναι σωστός. Δεν πολύ συμφωνώ εγώ με το νομοσχέδιο. Δεν συμφωνώ καθόλου. Κοινωνιακά χρησιμοποιεί το τεκμήριο. Της απόδειξης. Α, τώρα άστο, τώρα δεν είναι. Μην είμαστε λαϊκιστές. Να πούμε ότι υπάρχουν κλέφτες. Πώς θα γίνει. Από πού ξεκινάει. Χωρίς προσωπικό. Από πού ξεκινάει η αντιμετώπιση των κλεφτών. Υπάρχουν άλλα εργαλεία, άλλα μέσα. Από τα μεγάλα, τα υπερκέρδη ή από κάτω. Από, τα... από παντού πρέπει να ξεκινήσει. Ναι. Γιατί ξεκινάει μονίμως από υπουργέ, κάτω. Από παντού. Ποιο είναι κάτω. Βέβαια. Κάτω, αυτό το. Είναι το κάτω. Είναι πιο πολύ. Ο μεγαλοτάδε είναι το κάτω. Δεν είναι ο μεγάλο. Όχι βέβαια. Άλλο λέει. Να ξεκινήσει, άλλο λέω. Είναι το πάνω. Πρώτα να πάρει τους από πάνω. Ποιο είναι το πάνω. Αυτό τα υπερκέρδη, το σούπερ μάρκετ, τα μισόλεπτα, μισόλεπτα. Αυτά, που δεν φορολογούνται ουσιαστικά. Μισόλεπτα, μισόλεπτα. Λοιπόν, με συγχωρείτε τώρα, είναι δυνατόν. Οι μεγάλες εταιρείες. Εγώ συμφωνώ ότι υπάρχει πρόβλημα, κύριε Χατζή. Συμφωνώ ότι υπάρχει πρόβλημα σε αυτό. Οι μεγάλες εταιρείες. Η βασική μου αντίθεση είναι ότι δεν κολλήνει. Εγώ τι είπα, υπουργέ. Η μεγάλη εταιρεία μπορεί να το κράτος με τη λειτουργία του. Και αντί να κάνει την αλλαγή στο κράτος. Πάει και βάζει τους ανθρώπους στο δόκανο. Ένα λεπτό. Θέλετε να μιλήσετε όλοι. Ένα λεπτό. Δεν γίνεται. Θα δώσω το λόγο. Θα δώσω το λόγο. Θα το πεις. Εσένα θα δώσω το λόγο. Τώρα μισό λεπτό. Κοιτάξτε, εγώ τι είπα στην αρχή. Δεν με ενδιαφέρει πόσο μεγάλη ή μικρή είναι μια εταιρεία. Συμφωνώ. Εμένα με ενδιαφέρει το κράτος.
να μου λύσει το πρόβλημα της φοροδιαφυγής. 100% δεν θα το λύσει. Γιατί σε κανένα κράτος του πλανήτη δεν έχει λυθεί 100%. Όμως, τα εργαλεία που έχουμε σήμερα μπορούν να μας βοηθήσουν. Πάρα πολύ. Έτσι. Και βεβαίως υπάρχουν θετικά στοιχεία στο νομοσχέδιο. Εγώ δεν το πετροξετάλασα όλο. Είναι για τα POS, είναι για τη σύνδεση του ταμιακού μηχανών με τις εφορίες. Όχι, είναι αυτά το... υπάρχουν, γιατί δεν ένα λεπτό, δεν υπάρχουν σε όλους. Αυτά τα εργαλεία. Δεν υπάρχουν σε όλους. Να γίνει διασύνδεση ταμιακών. Γιατί επεμβαίνετε σε μια κουβέντα που κάνουμε, σας παρακαλώ. Εντάξει τώρα. Δηλαδή, αυτά λέμε κι εμείς. Τι θα κερδίσετε όχι, κάτι τώρα. Κύριε Χατζή, αυτά λέμε κι εμείς. Δεν λέτε αυτά, λέτε άλλα. Από το να βάζουμε ένα χαράτσι σε όλους, κεφαλιάτικο. Δεν υπάρχει κεφαλιάτικο χαράτσι, κύριε. Όταν ο γιατρός δηλώνει 7.000. Τι χαράτσι! Φυλακή πρέπει να τον πάει! Και 8 χρόνια. Άντε, κάνε μου τη χάρη τώρα. 11.000 το χρόνο, γιατί και με την υπόθεση τη Νοβάρτης τι έγινε με τους γιατρούς. Απάντησε μου, κύριε εδώ πέρα. Κυρία Βούλτεψη, παρακαλώ. Απαντήστε μου, λέω. Με τους γιατρούς με την Νοβάρτης τι έγινε. Παρακαλώ. Τι έγινε με τους γιατρούς με την Νοβάρτης. Εγώ γι' αυτό λέω να μην τι έγινε. Τι έγινε με τους γιατρούς τη Νοβάρτης. Και να σα πω γιατί δεν έγινε τίποτα. Γιατί αν του βάζανε σε αργία. Δεν μπορούν να του απολύσουν μέχρι να τελειώσει η δίκη, η όποια δίκη, να πάρει τελεσίδικη, ας πούμε, αυτή κτλ. Αυτούς τους αφήσανε, δεν το έλεξε κανένας, τίποτα, δεν έχω ακούσει τίποτα απολύτως. Μόνο για τους πολιτικούς που είχατε πει εσείς και γίνει το παρακαλώ, κυρία. Για τους πολιτικούς. Ένα δικαστήριο έγινε για δύο γιατρούς κάπου στη Βόρεια Ελλάδα. Πλάκα μου κάνεις τώρα. Λοιπόν, και θα πάω τώρα μετά το διάλειμμα να ρωτήσω την κυρία Βούλτεψη αλλά και εσάς. Με ένα συγκεκριμένο παράδειγμα για τους ταξιτζίδες. Που τους βάλατε μία θηλιά και τους λέτε αντίτε. Έχουν απεργία αύριο. Και μεθαύριο. Από σήμερα το βράδυ. Από σήμερα το βράδυ. Σήμερα το βράδυ. Γιατί σου λέει πού να βγει πέρα. Πού να βγει πέρα ο έρμος μου. Πού να βγει πέρα. Πασχίζει να βγάλει 20 και 30 ευρώ να μου. Πασχίζει. Δρώνει ένα τιμό. Όχι, έτσι είναι. Όχι. Όχι, είναι έτσι. Επίτρεψέ μου. Εντάξει, να πάω σε διάλειμμα και να σου επιτρέψω. Ας τους περιπτεράπτε. Και βγάζουν κέρδος 3%, τους φορολογεί 5% τώρα. Γιατί βάζεις ένα CAD με άλλους επαγγελματίες. Λοιπόν, και τους φορολογεί 5%. Καλά, εσείς χαρίζετε. Εσείς χαρίζετε. Εντάξει. Καμιά κυβέρνηση δεν έχει χαρίσει. Όλοι μας έχετε χαρατσώσει. Εσείς μας κάνατε, μας μαστιγώσατε με τη φορολογία και μας δείξατε και αλάτι. 37 δις και τώρα αναιρείτε γιατί την μαζεύει 37 δις ο τσακαλώτος. Διαφημίσεις. Μην μου ανεβάσει την πίεση. Διαφημίσεις. Λοιπόν, έλεγα επειδή αύριο με την ευκαιρία που έχουν και τα ταξί και είναι ένα κομμάτι και αυτό της ζωής μας, κοινωνικό, να πούμε δύο λόγια για αυτό, διότι θεωρούν ότι το νομοσχέδιο αυτό είναι πάρα πολύ άδικο για αυτούς. Ουσιαστικά λένε ότι τους καταστρέφει, ότι τους κλείνει, διότι τα λεφτά που βγάζουν είναι πάρα πολύ λίγα. Οι περισσότεροι τα δηλώνουν, αλλά έτσι όπως είναι το νομοσχέδιο δεν τους βοηθάει. Και θα ήθελα να ακούσω από εσάς, κύριε Γαβρίλο, πρώτα την άποψη που είστε και της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως προσώρας. Ο Μπάμπης, ο κύριος Καρδαλίδης, η κυρία Βούλτεψη, ορίστε. Κοιτάξτε, κύριε Χατζή, η Νέα Δημοκρατία πορεύεται με μια κρυφή ατζέντα. Δεν τους νοιάζει τι πορεύεται η Νέα Δημοκρατία, για το νομοσχέδιο μιλάω. Άλλα μας είχε πει προεκλογικά, άλλα παρουσιάζει τώρα στον ελληνικό λαό. Και για το εργασιακό και για το ασφαλιστικό του άνοιξε πολύ καλά ο κ. Τσακρό. Και τώρα για το φορολογικό που συζητάμε. Πέστε μου για τους ταξιτζίδες που σας ρωτάω. Σας παρακαλώ θερμά. Αυτό θέλω να συζητήσουμε εγώ. Που θίγονται από αυτό το φορολογικό νομοσχέδιο. Μα εγώ θέλω αυτό να συζητήσουμε. Ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι. Σε αυτή την κατηγορία είναι όλοι αυτοί. Εκεί, στο φορολογικό που θίγονται. Αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι μόνο οι ταξιτζίδες. Ασφαλώς να εμείνω στους ταξιτζίδες. Αλλά είναι το σύνολο των ελευθέρων επαγγελματιών που αυτή τη στιγμή χαρατσώνονται από τη Νέα Δημοκρατία. Τι να το κάνουμε, πώς να το πούμε αλλιώς. Όλοι θεωρούνται φοροφυγάδες, 11.000 τεκμαρτώ, τα βγάζουν, δεν τα βγάζουν οι άνθρωποι. Και εγώ μαζί σας να αντιμετωπιστεί η φοροδιαφυγή. Ο κύριος διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος μας λέει ότι είναι 10.000
10 δισεκατομμύρια περίπου ευρώ. 40 είπε. Η φοροαποφυγή, η φοροαποφυγή, το σύνολο της παραοικονομίας είναι 40. Το σύνολο της, της παραοικονομίας είναι 40. Αλλά αυτή... Είναι λίγα τα 40. Όχι. Δούμε ένα, ούτε τα 10. Ούτε ανάκαμψης. Ούτε τα 10. Ένα ταμείο ανάκαμψης. Ούτε τα 10 που είναι η επίσημη φοροδιαφυγή. Κάθε χρόνο. Ένα ταμείο ανάκαμψης. Με βάση την... Λοιπόν, κύριε Γαβρίλο, αποφεύγετε να μου πείτε για τους ταξιδιώτες. Όχι για τους ταξιδιώτες. Λέμε, τους είχαμε σήμερα στην Επιτροπή, κύριε Χατζή. Και τι σας είπανε λοιπόν. Μας είπαν για το πρόβλημα που έχουν με αυτό το φορολογικό. Ναι, ποιο είναι το πρόβλημα λοιπόν. Έχουν άδικο ή δίκιο. Έχουν δίκιο οι άνθρωποι. Έχουν δίκιο οι άνθρωποι. Αυτή είναι η άποψή μας. Και πώς θα αντιμετωπιζόταν η φοροδιαφυγή ακόμη και αυτό. Του κλάδου. Καλά, εντάξει, από μόνο ένα πράγμα ναι. για τους ταξιτζίδες, για να μιλάμε σοβαρά και υπεύθυνα. Και δεν τσουβαλιάζω όλο τον κόσμο. Για το όνομα Θεού, η πραγματική αξία της άδειας του ταξί σε σχέση με αυτήν που υποχρεούται να δηλώσει κάποιος που πουλάει μια άδεια ταξί είναι 15 φορές παραπάνω. Λοιπόν, εκεί πέρα υπάρχει μαύρο χρήμα. Είναι 20 φορές παραπάνω. Φοροδιαφυγή. Τώρα, επειδή... Ο κύριος Λιμπερόπουλος, σε μια συζήτηση που είχα μαζί του, ο πρόεδρος των ταξιτζίδων, μου το είχε πει ο άνθρωπος. Δεν είπε, όχι, δεν είναι έτσι. Λοιπόν, άρα... Το είχε πει. Δεν... Άρα... Τι να πει, δεν ψέματα δεν είπε. Αλλά έχουν ένα θέμα το οποίο εκφράζει όλοι... Έχεις πάρει ποτέ απόδειξη από ταξί. Ναι. Εγώ μία φορά έχω. Εγώ παίρνω πάντα. Δεν έχει. Πώς δεν έχει. Μα δεν έχουνε. Εδώ είναι μια ευθύνη της κυβέρνησης. Σε τι ταξιμπέργεις εσύ, δεν ξέρω. Κανονικό. Εγώ δεν ξέρω. Εγώ πάντως πόσες φορές μπήκα... Από εταιρεία κιόλας. Ναι. Λοιπόν, και έχει άδικο εδώ η κυβέρνηση που δεν έχει καταστήσει ακόμα υποχρεωτική τη διασύνδεση των ΠΟΣ με την ΑΔΑΕ. Άλλο αυτό, εντάξει. Όχι, εντάξει άλλο. Όχι, είναι σοβαρό, δεν είναι. Είναι πολύ σοβαρό θέμα. Θέλω να πω κάτι για τον κύριο Σκανδαλίδη που είπε προηγουμένως. Κοιτάξτε, έχετε παρασυρθεί και μιλάω για τον πολιτικό κόσμο της χώρας. Σε μια κουβέντα, αυτό το νομοσχέδιο αφορά 3 δις. Εσείς έχετε παρασυρθεί από μια, κατά τη γνώμη μου, λογική φιλοσυντεχνιασμού όλες τις κατηγορίες των ελεύθερων επαγγελματιών και επικεντρώνεστε και απευθύνομαι και στους δύο σας. Στους γιατρούς, στους υδραυλικούς, ταξιτζίδες, περιπτεράδες. Βγήκε σήμερα ο πρόεδρος των περιπτεράδων στη Βουλή. Θα σας πω. Και λέει, ναι, φοροδιαφεύγουμε. Λέει, τι θέλετε τώρα. Λοιπόν, επικεντρωνόσατε σε αυτό το κομμάτι, το οποίο αφορά 600.000 από τα 3 δις, όταν υπάρχουν τα μέτρα, ας πούμε, για τα μετρητά. Ποιος μπορεί να πάει να αγοράσει με σακούλα σπίτι στην Εκάλη ή στον Παγκράτη ή στον Παλιό Φάλιρο. Τι είναι αυτό, ο Μεροκαματιάρης. Δεν το καταλαβαίνετε. Αφορά τους μεγάλους. Τη σακούλα με τα μαύρα λεφτά δεν την έχει ο μισθωτός. Δεν την έχει ο Μεροκαματιάρης, την έχει αυτός ο οποίος βγάζει πολλά λεφτά γιατί είναι μεγάλη εταιρεία, μπράβο, μεγάλη επιχείρηση. Λέω λοιπόν ότι δεν είναι μόνο οι ελεύθεροι επαγγελματίες μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο. Το πολιτικό λάθος που καταλογίζω. Ωραία, βάλε μια ταινία. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Κύριε, όχι, κύριε Σκανδαλίδη, θέλω σε μέρα να απαντήσετε στο ερώτημα αυτό που σας έκανα σχετικά με τα ταξί, που είναι ένα ενδεικτικό για το τι γίνεται. Κύριε Χατζή, εγώ πιστεύω ότι όπως σε κάθε μια κοινωνική τάξη υπάρχουν τα πρόβατα και τα ερήφια. Τα πρόβατα και τα ερήφια. Τα ερήφια είναι αυτά που απολαμβάνουν οι πονηροί, που απολαμβάνουν τα κέρδη από τις πολιτικές. Και τα πρόβατα είναι η μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων που κοιμάζεται. Το ίδιο συμβαίνει και στα ταξί. Διότι τα ταξί έχουν οδηγηθεί σε μονοπωλιακές καταστάσεις όσο περνάει ο καιρός. Δηλαδή πάνε, υπάρχουν ιδιοκτήτες που έχουν πάρα πολλά ταξί, έχουν ολόκληρες μάντρες, έχουν ιστορίες και οι μισθοί όμως που παίρνουν, τα ημερομίσθια που παίρνουν, τα κέρδη που έχουν, μάλλον οι μισθοί που παίρνουν, τα εισοδήματα που έχουν, οι άνθρωποι που μπαίνουν στο ταξί και το δουλεύουν όλη την ημέρα, που δεν είναι ιδιοκτήτες, είναι αυτοί που παίρνονται. Τους ξεχωρίζετε. Αυτούς, λοιπόν. Τους ξεχωρίζω βεβαίως. Πρέπει λοιπόν κάθε πολιτική να έχει επιλεκτική κατεύθυνση, να μην είναι οριζόντια, να μην τους καταλαμβάνει όλους. Εγώ έχω διαφορετική φιλοσοφία στον τρόπο που νομοθετεί η κυβέρνηση. Νομοθετεί κάθε φορά είτε επιδοματικά ορισμένες κατηγορίες, είτε βάζει όλους ένα τσουβάλι και τους φορολογεί, τους κάνει, τους δείχνει. Αυτό με ενοχλεί. Το νομοσχέδιο εξαιρέσει πάρα πολύ. Αυτό με ενοχλεί. Ναι, εντάξει. Υπάρχουν, εγώ δεν το έχω δει, γιατί δεν είμαι και τώρα βουλευτής και δεν έχω πολύ. Όχι, επειδή έτυχε να πάρω. Λεπτομεριακή αυτή, αλλά έχω την πλήρη αίσθηση του τι κάνει η κυβέρνηση σε αυτά τα θέματα. Παίρνει αποφάσεις.
Μόνο επιλεκτικές. Κατάλαβα τι λέτε, ναι. Θέλει να παρέμβει ο κύριος Λιμπερόπουλος. Μάλιστα, θέλει να παρέμβει ο κύριος Λιμπερόπουλος. Λοιπόν, ακούστε, εγώ τώρα δεν μπορώ να πάω σε κάθε μία κατηγορία. Όχι, την ανέφερα επειδή είναι μία κατηγορία, ναι, που απεργεί αύριο. Ενδεχομένως και... κάποιοι άνθρωποι από αυτούς να φοβούνται ότι αντιμετωπίζουν ένα κίνδυνο και δεν μπορώ να πάω σε τέτοιες κατηγορίες. Εγώ που θέλω να μιλήσω πολιτικά και γενικά, να θυμίσω σε όλους και κυρίως στους συναδέλφους δημοσιογράφους ότι από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, κάθε φορά που δίνονται τα στοιχεία για τη φορολογία, βάζαμε τίτλο «Πλήρωσαν πάλι οι συνήθεις ύποπτοι», έτσι. Υποζύγια. Τα συνήθεια υποζύγια. Πάντα, δεν είναι έτσι. Αυτός ήταν ο μόνιμος τίτλος μας. Και θέλω να πω ότι θεωρώ πάρα πολύ... Και τώρα δεν πληρώνουν τα υποζύγια. Και θέλω... αυτό είναι το θέμα. Και θέλω... Αυτοί που δεν μπορούν να κρύψουν εισοδήματα, δηλαδή μισθωτοί, συνταξιούχοι κτλ. Και θέλω όμως να πάω πολιτικά και να πω κάτι, γιατί ενοχλούμε πάρα πολύ από αυτή τη στάση πλέον του ΣΥΡΙΖΑ, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ υπήρξε ο μεγαλύτερος φορομπήχτης όλων των εποχών. Παρέλαβε το 15 το αφορολόγητο στα 9,5 χιλιάρικα και το 20 το είχε πάει στα 5.700. Ο ΩΣΑ έλεγε το 18 ότι είμαστε πρώτοι σε φόρους. Το 2017 αυξήθηκαν τα φορολογικά. Ναι, εντάξει, μισό λεπτό για να δούμε τι θα μας πει ο κ. Λιμπερόπουλος. Λοιπόν, και το μνημόνιο έφερε ένα ΦΠΑ 24%. Εντάξει, κύριε, δηλαδή, επιπληροφόρη 2,5 δις. Εγώ το εξειδίκευσα. Μιλάω, γιατί θα σας πω κάτι στην πολιτική συζήτηση, κύριε Χατζή. Παρακαλώ, στην πολιτική συζήτηση, όταν λέμε κάτι, ο καθένας έχει από πίσω του μία καμπούρα. Θα πάω στον κύριο... να κάνει τον υπερασπιστή. Όχι, τσίφωνη, του ταξιτζή, του θα πάω στον κύριο Λιμπερόπουλο. Έλα, και να πηγαίνει κύριε πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα και εσάς και στο πάνελ και στους τηλεθεατές σας. Είπε κάτι ο κύριος Σκανδαλίδης, που το θεωρώ πάρα πολύ σοβαρή πολιτική παρατήρηση αυτό και για το οικονομικό κομμάτι, που είπε ότι θέλω να ξεχωρίσω, λέει, αυτό δεν είπατε κύριε Σκανδαλίδη, τους ιδιοκτήτες από τους οδηγούς των ταξί. Τους μεγαλοϊδιοκτήτες. Τους μεγαλοϊδιοκτήτες. Ναι. Δεν μιλάμε που έχει ένα ταξί ο άλλος το ταξί. Δεν μιλάμε γι' αυτό. Υπάρχει, λέει, μια διαφορά εκεί. Το αποδέχεστε ότι πράγματι υπάρχει μια διαφορά εκεί? Ναι, το αποδέχομαι, αλλά αυτό είναι ένα σχέδιο της κυβέρνησης, το οποίο έχει ξεκινήσει από το 12 να δίνει δικαίωμα ιδιοκτησίας από το νόμο Βορύδη 5%, δηλαδή 700 μάξα, να πάρει ένα άτομο στην Αττική. Εντάξει. Αυτό λοιπόν, συν τις εφαρμογές και πολυεθνικές, που αφορολόγητα τα δουλεύουν και πάνε τα λεφτά στο εξωτερικό, παρά τα 6 ευρωπαϊκά δικαστήρια που έχουν βγει, παρά το 45-30 που βγήκε το 18, και την τροπολογία Παπανάτσου με εισήγηση ποικιλή, αφήνουν αφορολόγητη την ΠΗ, την Uber, πάνε τα λεφτά στο εξωτερικό, γίνεται η όλη προεργασία να φτάσει ο κράτος στο αποτέλεσμα από 6 χρόνια της Βαρσοβίας, να τα πάρει όλα τα ταξί τζαμπά, η Uber και η Bit. Το καταλαβαίνετε, και ένας βασιλάκης, ο εθνικός ευεργέτης, με τα ΙΤΑΧΗ τα ενοικιαζόμενα να βγαίνει δημόσια σε κανάλια και να λέει τα ταξί της Αττικής, γιατί εκεί το μεγάλο πρόβλημα, να μείνουν 7.000. Τα άλλα θα τα κάνω εγώ με τα ΙΤΑΧΗ μου. Μάλιστα. Με άλλες μεταφορές. Τώρα αυτή το ερώτημα, ένα λεπτό. Καταρχάς, περιμένετε ένα λεπτό, περιμένετε. Καταρχάς δεν θέλω, θέλω να κάνουμε αναφορά σε ονόματα που δεν είναι παρόντα και παρούσες. Μα δημόσια το λέω. Ναι, εντάξει, όχι. Καλά, εσείς μπορεί να το λέτε, αλλά εγώ άμα φάω τη μήνυση... Βγήκε στο Sky, όχι, Μπαρντόν δηλαδή. Ο κύριος Βασιλάκης. Πάλι τα ίδια. Ο πίνων καφέ με τον εκάστοτε υπουργό μεταφορών. Ακούστε με, κύριε Χατζή, δεν λέω ψέματα. Δεν είπα ότι λέτε ψέματα. Αφήστε τα ονόματα στην άκρη, λέω. Αυτό είπα. Μα αν δεν πεις ονόματα, είναι ψεύτες αυτοί που βγαίνουν και λένε πλαστές σπίες. Εγώ ονόματα θα πω. Okay. Εγώ θα πω ότι πέρσι, εγώ ονόματα θα πω, κύριε Χατζή. Η Uber κλέβει το ελληνικό δημόσιο. Το κλέβει. Γιατί δεν εφαρμόζει τον νόμο η κυβέρνηση? Γιατί μιλάει κάθε μέρα με την Uber το Υπουργείο Μεταφορών? Γιατί μιλάει με τον, πώς το λένε, με τον Υπουργό Οικονομικών? Γιατί μιλάει με τον Πιτσιλή? Σε ποιο κράτος βρισκόμαστε?
Μάλιστα. Στην Κολομβία. Ωραία, επειδή... Πρέπει λοιπόν να γίνει ένα κίνημα. Καθαρά οι κουβέντες. Εντάξει. Οι εκλογές και οι ευρωεκλογές έρχονται. Καλά, μην κάνετε πολιτική τώρα. Ό,τι έπαθε από το Μάνο και είναι στο Τσεγκεβάρα, εντάξει. Ο πατέρας του. Ακούστε με τώρα. Ναι. Κύριε, όχι, όχι, όχι. Κύριε Λιμπερόπουλε, όπα, 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 κύριε Λιμπερόπουλε, όπα. Δε φταίς εσύ, δε φταίς εσύ. Ποιος θέλει. Δε φταίς εσύ. Δε φταίς εσύ, γιατί η γλώσσα σου παίρνει πολύ αέρα. Δεν έχεις, δεν έχεις, δεν έχεις συνέστηση του τι λες εδώ και πολλά χρόνια. Σε άλλο. Δεν συνειδητοποιείς τι πετάς. Ναι. Λοιπόν, τώρα έλα. Μα δεν φταίς εσύ. Ο Χατζής φταίει. Μας είπες να μας βγάλεις τον Λιμπερόπουλο. Παιδί μου, ήθελα να κάνει παρέμβαση. Μπράβο, και τι θα γίνει δηλαδή. Ο καθένας όποιο. Θα παίρνω κι εγώ να σου λέω να κάνω παρέμβαση. Εσύ μπορείς να πεις οπότε. Εδώ είμαστε και δεν μας αφήνεις να μιλήσουμε. Λοιπόν, τελείωσε. Λοιπόν, επειδή δεν έχω χρόνο, πρέπει να κλείσω. Θα τα ξαναπούμε. Θα πει πια, εντάξει. Όχι, θα τα ξαναπούμε. Δεν είναι, κύριε Χατζή. Εντάξει, κάνω. Κυρία Βούλτευση, δεν θέλει να μιλάμε. Okay. Δεν θέλω να μιλάτε. Έτσι. Να προσέχετε τι λέτε. Κυβέρνηση, ναι. Κύριε Λιμπερόπουλε, δεν είστε κόμμα πολιτικό. Παρακαλώ τώρα. Να μας κάνεις τώρα την επανάσταση ποιος θα ψηφίσει. Ψήφισαν οι άνθρωποι δύο φορές. Ψήφισαν περιφερειακές. Ψήφισαν δημοτικές. Κύριε Λιμπερόπουλε, όπα. 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 Χειρότερα. Καλά, εντάξει τώρα. Δεν θέλεις να καταλάβεις. Εδώ έπρεπε να πεις το πρόβλημα της τάξης σου και τώρα μας λες ότι πρέπει να γίνουν κινήματα και επαναστάσεις. Δεν είναι της παρούσης τα κινήματα και επαναστάσεις. Μια άλλη στιγμή θα τα κουβεντιάσουμε. Σας ευχαριστώ για την παρέμβαση. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση όμως. Η κοινωνία αντιδρά. Ναι, ναι, δεν είναι η κοινωνία αυτή. Όχι. Γιατί αυτό στη σήμερα ακόμη η κοινωνία και πάει στις κάλπες, πάει στις δημοσκοπήσεις. Έχει πολλές αναγνώσεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Χωρίς σήμερα. Βεβαίως. Έχει πολλές αναγνώσεις. Αφήστε τώρα εσείς την κοινωνία. Μέσα στην Βουλή και άνθρωποι που προέρχονται από την παράταξή σας. Την κοινωνία είναι απέναντι σε αυτό το νομοσχέδιο φόρους. Που φέρατε. Καλά. Καλά, την κοινωνία την τσακίσατε στους φόρους. Μεσαίους. Όχι τώρα. Εντάξει. Πήγατε κύριε το Χατζή, ΦΠΑ 24%. Εμένα γιατί θα μου βάλει λουκέτο. Τις ράγες της έκθεσης. Συγγνώμη κύριε. Ήδη κινείται το νομοσχέδιο και τίποτα. Κυρία Βούλτευση, συγγνώμη. Εμένα κύριε. Δεν λέτε αλήθεια. Δεν λέτε αλήθεια. Μέχρι τη λίμα του κυρία, κυρία. Δεν λέτε αλήθεια. Δεν λέτε αλήθεια. Θα σας πω γιατί. Εγώ έχω μια μικρομεσαία επιχείρηση. Γιατί έχω δύο site. Το New Post και το Energy Post. Εντάξει. Εμένα γιατί δεν με νοιάζει. Ξέρετε γιατί. Γιατί εγώ δεν κλέβω. Τα δηλώνεις. Δεν με πάνε να έρθει. Ξέρετε πώς θα μου πάρει εφορία φέτος. Θα με λυσάξει. Αλλά αντί να πείτε, βγάλετε την προκαταβολή. Κάνετε εκείνο, κάνετε το άλλο. Και πάτε να καλύψετε και τον κλέφτη. Όχι, ρε γάμο. 44 ευρώ φόρο. Κάνω λάθος. Και αν δεν τα έβγαζες, κύριε Χατζή, να πήγαινες να πληρώσεις 1.444 ευρώ φόρο. Μα δεν θα βγάλω σαν μια ολόκληρο μαγαζί, δεν θα βγάλω 7.000 ευρώ τώρα. Να πληρώσει. Γι' αυτό λέμε, να βρούμε σαν πολιτεία έναν τρόπο να πιάσουμε τον φοροφυγά. Όχι, κύριε Γαβριλό. Όχι, συλλήβδη. Ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Δεν άκουσα τι είπα. Αντί να πάτε και να πείτε και να την πιέσετε την κυβέρνηση να καταργήσει. Αυτή την προκαταβολή που. Αυτά βάζουμε. Αυτά βάζουμε. Δεν βάζετε αυτά. Αυτά βάζουμε. Εισαγωγικό φορό. Και το τέλος επιδιδεύματος και την προκαταβολή. Αυτά. Τίποτα άλλο. Έχει μειωθεί και αυτό. Άστο τα υπόλοιπα. Να πάρουμε τα λεφτά. Ο κόσμος. Ο κλέφτης. Εισαγωγικός φόρος έπεσε. Σας παρακαλώ, κυρία Βούλτευση. Μιλάω με τον κύριο. Να πω κάτι. Μισό λεπτό. Καταργήθηκε. Μισό λεπτό, κυρία Βούλτευση. Κυρία Βούλτευση, να σας πω κάτι. Εγώ. Δεν έχω αντίρρηση με κανένα νομοσχέδιο που θέλει να πατάξει φοροδιαφυγή, αρκεί να είναι ειλικρινές. Αντί λοιπόν να πάτε σαν κόμμα υπεύθυνο και να πείτε μαγκές, δεν γίνεται. Θα πρέπει να καταργήσετε αυτά, να καταργήσετε αυτά, να καταργήσετε. Και να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία που λέει και ο κ. Παπαναγιώτα. Αυτά. Μα δείχνετε δίκιο σε όλους. Ταμείο Οικονομικών. Δείχνετε δίκιο και στον κλέφτη. Αυτό με ενοχλεί. Δεν του πιστεύει κανείς. Θέλω να επανέλθω. Ορίστε, για να κλείσουμε με τον κλέφτη. Θέλω να επανέλθω στο θέμα. Που έβαλα προηγούμενα με τα πρόβατα και τα ερήφια. Γιατί ναι, παρακαλώ. Ναι. Όταν έγινε η μνημονιακή παρέμβαση ναι, τότε. Για να δημιουργηθούν τα Uber και αυτά, δηλαδή να γίνουν να μεγαλώσουν οι επιχειρήσεις των ταξί, γιατί αυτό απαιτούσε μια σύγχρονη αν θέλετε, λειτουργία της οικονομίας, της κοινωνίας, της πόλης. Αλλά αυτό έγινε μεν σεσμικά,
Ο τρόπος που εφαρμόστηκε στην πράξη όμως οδήγησε σε μονοπωλιακές καταστάσεις. Αυτό είναι το λάθος. Και λέω αυτό λοιπόν. Αυτό είναι το σωστό. Μια κυβέρνηση, αν θέλει να διατρέψει τώρα αυτό το θέμα, πρέπει να τα βάλει κάτω ξεχωριστά το ένα και ξεχωριστά το άλλο και να προστατέψει πραγματικά αυτούς που έχουν τεράστιο οικονομικό. Δεν πειράζει, πρόβλημα. Να μην καταλαβαίνει. Να καταλαβαίνει ο κόσμος. Εγώ ξέρω ότι όταν θες ταξί, τηλεφωνείς και σου το στέλνουν, πληρώνεις. Δεν διαφωνώ. Πληρώνει το φόρο του και τελειώνει η υπόθεση. Να θέλω όλα αυτά δεν τα καταλαβαίνω που λέτε. Και μία άλλη πλευρά. Ο ταξιτζής που με συγχωρείτε, ρε Μπάμπη. Όχι, περίμενε. Ο ταξιτζής που είναι σωστός και συνεπής. Δεν είναι ένας, είναι χιλιάδες. Εννοείται. Όχι, για να εξηγιόμαστε δηλαδή. Μα είναι συμβεβλημένοι. Όπως και οι. Περιμένετε, μαντάμ. Και όπως και οι. Οι μικρομεσαίοι που είπατε νωρίτερα, τους υπερασπίζεστε τώρα και το κάνετε σημεία. Θα μ' ακούσετε. Παρακαλώ. Θα μ' ακούσετε γιατί έτσι πρέπει να γίνεται. Λοιπόν, αφού τους υπερασπίζεστε, δεν μπορεί να τους υπερασπίζετε λοιπόν όπως η κυβέρνηση το κάνει οριζόντια, δηλαδή το νομοσχέδιο, ούτε σε οριζόντια πρέπει να τους υπερασπίζεστε. Η κυβέρνηση το κάνει οριζόντια. Όπως είπατε. Εσείς γιατί τους υπερασπίζεστε οριζόντια? Δεν με η πολιτεία. Καλά, ναι. Να βρει το φοροφυγά. Αυτό λέμε. Και έχουμε μέσα σήμερα. Συγγνώμη, είναι μαχητό το νομοσχέδιο, ναι ή όχι? Όχι με τον τρόπο που έρχεται. Πώς δεν είναι μαχητό? Ούτε προσωπικό να ελέγξει δεν έχει. Μα το είπε ο κ. Πιτσιλίδη. Είμαι βέβαιο. Δεν έχει προσωπικό να ελέγξει. Αν ζητήσω να πούμε ποιοι από εμάς έχουμε αποδείξεις από φροντιστή, υδραυλικό, ηλεκτρολόγο, κυπουρό, μανικιουρίστα, κομμότρια. Και αν μην συνεχίσω, δεν θα βρεθεί κανείς. Λέω το βάζω και την εξής παράνομη. Μανικιουρίστα, το λέτε για την κυρία Βούλτεψη. Δεν ξέρω, εγώ εκεί που πάω. Μια χαρά είναι. Λοιπόν, υπάρχει το εξής παράδοξο φαινόμενο. Μα μην κλείνω με το εξής. Όχι, κλείνω με το εξής. Σε παρακαλώ, μα δεν έχουμε χρόνο, τι να το πεις. Και άμα θες να το πεις. Οι φυγόμενοι είναι συνένοχοι. Ναι, λοιπόν. Και αν δουν το κράτος να είναι συνεπές και οι πολίτες. Τρώει, κύριε Σκανδαλιβή, σε ταβέρνα. Σε γνωστή περιοχή στην Αθήνα, κοντά στο κέντρο, τρώνε ο Πρωθυπουργός της εποχής, ο Υπουργός Οικονομικών και άλλοι υπουργοί. Τρώνε. Στέλνει τον άνθρωπό του μέσα, λέει πήγαινε να πληρώσεις. Και φέρνει ο ταβερνιάρης μια απόδειξη σε τσιγαρόχαρτο. Και του λέει ο άλλος πήγαινε, του λέει με συγχωρείς, τι να δείξω, είναι Υπουργός Οικονομικών εδώ, μου δίνεις απόδειξη, μου κάνεις πλάκα τώρα, πώς θα σε πληρώσω? Αυτό είναι. Οδρύς, και τι απαντάει. Ο συγχωρεμένος Οδρύς ήταν άτεκτος αυτό. Ναι, και τι λέει, και τι απαντάει ο ταβερνιάρης? Έλα, βρε δική μου, εδώ τρώνε. Αυτή είναι η Ελλάδα. Ευχαριστώ θερμά που μας παρακολουθήσατε, κύριε Βούλτεψη. Σας ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας. Θα κάνουμε και μια ειδική εκπομπή για το μεταναστευτικό. Ειδική εκπομπή με εκπροσώπους κτλ. Κτλ. Μια Παρασκευή. Ευχαριστώ. Για να δούμε τι ακριβώς γίνεται σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ και εσάς. Ευχαριστώ, κύριε Χατζη. Ναι, υπερασπιστείτε και εμάς που πληρώνουμε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ τον κύριο Σκανδαλίδη θερμά. Ευχαριστώ τον Πάπη Παναγιώτου. Έρχεται ο Μάνος Νυφλής εδώ με μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση στο Evening Report, γιατί έχουμε και το νέο κόμμα. Νέα Αριστερά. Έχουμε θέματα τώρα, δημοσκοπήσεις, έχουμε δουλειές. Λοιπόν, καλό βράδυ.